Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώ τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πω το πει περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλώ σας μεσημέρι. Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 των FM. Της Κακομοίρας με τον Θανάση Καρδαμπάκα στη ρύθμιση των ήχων. Τον Γιάννη Τσιράπη στο production. Την κυρία Λίλα Γουλιώνη και την Ελένη Παπά στην γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Πήγε μεσημέρι και πείνασες, τι πρωτότυπο. Αν σκέφτεσαι τα κατεβάσεις για μεσημεριανό σήμερα, κατέβασε καλύτερα το mobile app του deliveras.gr στο κινητό σου. Βραβεύτηκε ως το καλύτερο της χρονιάς στα retail business και έτσι έχεις στο χέρι σου όλα τα καταστήματα για να διαλέξεις το καλύτερο φαγητό σε αποκλειστική προσφορά. Με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί εύκολα 3-0. Του Λεβαδιακού, τον Παναθηναϊκό να δυσκολεύεται να κερδίσει 2-1 του Πλατανιά και τη ζωή να συνεχίζεται με μία ακόμη αγωνιστική μπροστά μας. Και τον Κωστή δεν ξέρω αν έχει να πει τίποτα για τη χθεσινή εμφάνιση του ΠΑΟΚ ή για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο χώρο του ποδοσφαίρου και αναμένεται να συμβούν αυτό το Σαββατοκύριακο. Τον είδες τον ΠΑΟΚ, είδες και τον Πλατανιά ή είδες μόνο? Όχι, τον Πλατανιά δεν τον είδα. Δεν τον είδες. Μάλιστα. Τον ΠΑΟΚ τον είδες. Φυσικά. Καλός. Καλούτσικος. Καλούτσικος. Για 7-1 που το πίστευα δεν ήταν. Καλά, εσύ με σέντερφορ τον Κουλούρη και τον Κλάους έδωσες 7 συν και τον Τζαλμά έξω δεξιά. Δηλαδή πρέπει να στηθούν οι άλλοι όρθιοι σαν το ποδοσφαιράκι το... που χτυπάς το κεφάλι και να βάλουν 7. Πώς θα μπει γκολ. Αυτό για να μπει 7 γκολ πρέπει να στηθεί το μάτς. Πλάκα κάνεις. Πού θα μπουν 7 γκολ. Τα χάνουν. Πώς θα μπει. Λοιπόν. Εκείνο το οποίο φάνηκε είναι ότι ο Ίβιτς έγινε ρόμπα χθες. Με ποιο πράγμα? Τι με ποιο πράγμα γύρω? Έγινε ρόμπα ξεκούμποτη. Που αφήνει τον Περέιρα έξω και βάζει τον Κλάους. Που αφήνει τον Περέιρα έξω και βάζει τον Κουλούρη. Και τον κάνει κι άλλο σοβέ. Δεν το είπε κανένα, το λέω εγώ πρώτη φορά. Σοβέ σημαίνει σημαντική βελτίωση. Ναι. Σημαίνει ότι βγάζει τον Μπέλκα και το βάζει έξω αριστερά. Δηλαδή του λέει φορ δεν είσαι. Και τον ξεφτιλίζει ο Περέιρα. Πετάει δύο γκολ σε ένα 20 λεπτό. Με άλλα λόγια, ο ΠΑΟΚ, έχοντας σε πολύ δυσάρεστη κατάσταση βιολογική και ψυχολογική το center forward το βασικό, και έχοντας τον Κουλούρη σε τσαπατσούλικο ρόλο σε φορ αναπληρωματικό του Κλάους, τσαπατσούλης. Είναι αδιανόητο να μένει έξω ο Περέιρα, ο οποίος για μένα δεν είναι για τον ΠΑΟΚ για να πάρει πρωτάθλημα, αλλά είναι καλύτερος από τον Κλάους Αθανασιάδη αυτή τη στιγμή σε ταχύτητα, σε τεχνική, σε ενασμέναν και τελειώματα. Και αρκετά καλύτερος και από τον Κουλούρη για τον ίδιο λόγο. Επίσης, είναι ακόμα καλύτερος και από τον Μπέλκα ως έξω αριστερά ο Μπέλκας. Είναι καλύτερος από τον Μιστακίδη ως έξω αριστερά από τον Μιστακίδη και ο του θαύματος αυτός ο ποδοσφαιριστής. Είναι εκτός πλάνων, εκτός βασικής εντεκάδας. Τελευταία στιγμή μπήκε στους παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στην Ευρώπη. Δεν το κατάλαβα. Τελευταία στιγμή από το παράθυρο μπήκε. Ναι, άκου τώρα. Αμπαλοσύνη του Σέρβου. Άκου αμπαλοσύνη του Σέρβου. Αυτός είναι και φορ δευτέρου ρόλου. Δηλαδή, τι σημαίνει δευτέρου ρόλου? Είναι πιο ταχύς. Άμα βάλεις 30 μέτρα να τρέξει ο Κλάους, ο Περέιρα και ο Κουλούρης, ο Περέιρα θα βγει πρώτος, δεύτερος θα βγει ο Κουλούρης και τρίτος θα βγει ο Κλάους.
Μπορεί να πάθει και καμιά θλάση, να πούμε. Στο Καραϊσκάκι ταιριάζει πολύ να παίζει ο. Δεν το κατάλαβα. Και αποκλείει αυτό το βάζει τελευταία στιγμή. Το βάζει τελευταία στιγμή να παίξει στην Ευρώπη. Τι φίφου, ρε. Τίποτα. Κλείστο το βρωμοκίνητό σου με το. Παίζει σαν το μωρό, φίφου. Τι φίφου. Άντε, κλείστο το βρωμοκίνητό με το βρωμο Google. Λοιπόν, να παίξει, α πούμε, στην κόντρα 5-3-2 τη Σάλκε και να έχει τον Περέρα σεντερφόρ μαζί με τον Μπέλκα. Και δεκάρι τον Μπίσεσβαρ με δύο κόφτες από πίσω, σκυλιά, τρεις στόπερ, δυο back half. Να παίξεις έτσι ένα σχέδιο. Τι είναι αυτό το πράγμα, έξω Περέιρα. Έχεις τέτοιο πρόβλημα στο γκολ. Στα κάνουν τα γκολ, ο δεξιός ο back. Στο κεφάλι, ο ΠΑΟΚ είναι επικίνδυνος για τον αντίπαλο από το χειρότερο παίκτη του, το Βαρέλα. Ο οποίος μπαίνει μέσα και παίρνει τις κεφαλιές. Και εσύ τον έχεις έξω. Εσύ τον έχεις έξω. Γιατί τον έχεις έξω, γιατί είσαι κομπλεξικός. Ή κομπλεξικός είσαι ή άμπαλος είσαι. Και αν δεν στα λένε. Και αν δεν στα. Τι να κάνει. Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Που δεν κάνει λάθος. Κομπλεξικός είναι. Γιατί. Άμα ήταν κομπλεξού δεν τον έβαζε να παίξει καθόλου. Τι θα το βάλει. Από τη στιγμή που τον δίνει ευκαιρία να παίξει. Τι ευκαιρία τον δίνει, ρε. Ο άλλος σέρνεται. Έχει ψυχολογικά προβλήματα. Σέρνεται. Από τη στιγμή που τον δίνει χρόνο συμμετοχής. Πάλι στο. Άρα του δίνει το δικαίωμα να τον εκθέσει. Πάλι σε λέω. Πάλι. Από τη στιγμή που του δίνει το δικαίωμα να τον εκθέσει αγωνιστική. Δεν μπορεί να το μιλάς για κόμπλεξ, λοιπόν, για λάθος, για έγκλημα, για ό,τι θέλει. Παίξε τώρα με το κινητό σου. Δεν παίζω. Ας την μπάλα σε εμάς, πιες τον καφέ σου, κάτσε στην άκρη, πες τα υπόλοιπα. Λες είναι κομπλεξικός. Ναι, είναι κομπλεξικός. Ο Περέιρα με το που μπήκε βάζει δύο γκολ. Ναι. Το έχει ξανακάνει. Άρα τον εκθέτει. Τον εκθέτει. Ναι. Αυτό δεν λέγεται κόμπλεξ. Τι μπορεί να το πεις χαζομάρα, ναι. Βλακεία, λάθος. Αν ήταν κομπλεξικός, φοβούμενος σιγά. Το ότι μπορεί να τον εκθέσει, δεν το έκανε. Ναι. Είσαι υπερβολικός. Γιατί ποιος θα μιλήσει. Ένας Ραπτόπουλος θα μιλήσει. Καλά θα που μιλήσει εσύ. Καλά που θα μιλήσει ο ρεπόρτερ. Ναι, θα μιλήσει ο Αθηναίος. Θα μιλήσει ο φίλαθλος. Ποιος θα μιλήσει. Εσύ είσαι κόμπλεξικός. Ποιος θα μιλήσει. Να το πει ότι είναι κομπλεξικός. Είσαι κομπλεξικός με τον Περέιρα. Άσε τώρα η κόκκινη και οι άλλοι τώρα τι λένε, τι με νοιάζει εμένα. Με ενδιαφέρει τι λέτε εσείς. Κάνε δημόσιες σχέσεις με τον Σέρβο. Εγώ έγινα φίλος. Βρε κάνε με τον Σέρβο δημόσιες σχέσεις. Λοιπόν Σέρβο, σε σκίσε, σε εξέθεσε και σε σκίζει και στον Μπέλκα πάνω που το βάζεις έξω αριστερά. Δηλαδή με άλλα λόγια, με τον Περέιρα έξω αριστερά καλύπτεις και τον Ροντρίγιο σε ένα μέρος, αν το πήρες χαμπάρι. Αλλά δεν είναι παίκτης γραμμής. Δεν είναι παίκτης γραμμής, είναι φορ. Και άμα πάω και είχε ομαδάρα και είχε μπάτζετ καλό, θα έπαιρνε μια σέντερ φοράρα με τον Περέιρα δεύτερο από πίσω. Τώρα, εγώ εύχομαι αυτό το σέρβο που φέρατε σέντερ φορ να βγει καλύτερος από τον Περέιρα. Όχι καλύτερος από τον Κλάους και καλύτερος από τον Κουλούρη. Να έχει καλύτερα στατιστικά στοιχεία και να έχει καλύτερες συμμετοχές, καλύτερα τελειώματα, καλύτερο κεφάλι κτλ. Θες κουβέντα ή μόνο λόγο. Δεν θέλω κουβέντα με άμπαλο. Με άμπαλο δεν θέλω. Δεν έκανε τα μούτρα από κοιμά. Βρε, αποκοιμάει τα μούτρα σου χρόνια τώρα. Και, ο Περέιρα είναι καθαρόιμο σεντερφόρ ή είναι περιφερειακό. Σεντερφόρ περιφερειακό, αλλά με αυτά τα σεντερφόρ που έχει ο ΠΑΟΚ, πρέπει η ομάδα του ΠΑΟΚ να ξεκινάει με αυτόν σεντερφόρ. Για μένα. Για μένα. Και να έχει δίπλα του. Και να έχει δίπλα του το Ροντρίγκε πριν πουληθεί, το Τζάλμα Κάμπο και το Μπίσεσβαρ τέταρτον ή τον Μπέλκα, γιατί δεν έχει άλλου. Δύο κόφτε από πίσω κανία Τζίμιροτ. Και φύγαμε σε οργανωμένη επίθεση θέλεις. Σε αντεπίθεση θέλεις. Σε ευνηδιασμό θέλεις. Σε τι θέλεις. Δεν καταλαβαίνετε ότι ο ΠΑΟΚ με τον Περέιρα σέντερ φορ από την αρχή της χρονιάς. Αλλά λέει τον Κουλούρη. Ο Κουλούρης την έχασε την ευκαιρία. Τον βάζει, τον επιμένει, τον ξαναβάζει. Δεν τραβάει. Δεν το βλέπεις ότι δεν τραβάει. Ρε. Στραβώσαι, δεν βλέπεις. Δεν τραβάει ο άνθρωπος. Είναι κακός στις εκτελέσεις. Τι να κάνουμε τώρα. Έκανε με την Τρίπολη εκεί τον γκολ, ήρθε με την απόκριση του τερματοφύλακα πάνω, το έκατσε ωραία. Δεν είναι, σαν τον Κλάους είναι στο στυλ. Δηλαδή έχετε center for, ψηλό είναι καλό στο ένας μέναν. Το κεφάλι του δεν είναι χειρότερο από του Κουλούρη και από του Κλάους, σιγά τους κεφαλοσφαιριστές. Ο Βαρέλα τις παίρνει τις κεφαλιές και πέρσι τις έπαιρνε ο Βίτορ. Άντε μπράβο. Και τώρα τις παίρνει και ο Μάτος. Άντε μπράβο. Που είναι πιο κοντός ο Μάτος. Ας το κοντός, τι σχέση έχει που είναι ο κοντός. Άμα ξέρει να πηδήξει ο άλλος στον κατάλληλο χρόνο. Δηλαδή τι. Δεν παίζει ρόλο η σωματοδομή. Σε παίζει ρόλο. Άμα είναι αγκούριο άλλος και στατικός, τι με νοιάζει. Δηλαδή τώρα με σκόρπι από το Βαρέλα τι να περιμένω. Τι να περιμένεις από το Βαρέλα. Έβαλε ένα γκολ κατά λάθος με τον Ολυμπιακό. Κατά λάθος το Βαρέλα. Κανένα γκολ δεν μπαίνει κατά λάθος. Είναι καλός στο να σκοράρει από ριμπάου και με κεφαλιές. Χαμηλά είναι μπούφος. Είναι,
είναι μια από τις περιπτώσεις αθλητών με ιδιαιτερότητα. Χαμηλά πολύ κακός, ψηλά πολύ καλός όταν μαρκάρει και έχει έμφαση στον γκολ. Πολύ καλή ο Βαρέλα. Ο οποίος όμως στο μυαλό του είναι να πούμε πεντάχρονου μικρού παιδιού. Δεν έχει μυαλό. Έχει IQ να πούμε πολύ χαμηλό ποδοσφαιρικά. Τι να κάνουμε, να μην το πούμε. Τα καλά να μην τα πούμε. Και έχεις έξω τον Περέιρα. Ή είσαι άσχετος, ή έχεις πάρει χαρτάκι, ή είσαι κομπλεξικός. Τι να σε πω. Τι να σε κάνω. Αρχίζεις και αναρωτιέσαι σιγά σιγά. Ορίστε. Τον βάφτισες κομπλεξικό και αρχίζεις και αναρωτιέσαι. Εγώ άμα είμαι προπονητής σε μια επιχείρηση, είμαι διευθυντής και δω έναν ότι κάνει και δεν κάνουν οι άλλοι. Μία, δύο, τρεις, πέντε. Θα κοιτάξω και τη θέση μου. Δηλαδή με συγχωρείς. Κακός προπονητής ο Ήβιτς δεν είναι. Είναι ανερχόμενος και ταλαντούχος. Στο λέω εγώ. Δεν είναι προπονητής χαζός. Κόβει το μυαλό του. Του Ήβιτς. Δεν είναι Τούντορ, Μπούφος, ούτε Μπέντο είναι. Πολύ καλύτερος προπονητής από αυτούς. Και θα εξελιχθεί σε καλύτερο. Αλλά θα πω το στραβό. Δεν του λέω εγώ ότι είναι κακός προπονητής. Το κομπλεξικός είναι βαρύ. Κομπλεξικός με τον. Όχι κομπλεξικός σαν άνθρωπος. Κομπλεξικός με τον αυτόν. Λάθος είναι. Όχι, έχει κόμπλεξ. Πώς θα γίνει. Το βάζει στο μία τον εκθέτη. Τη βάζει δύο τον εκθέτη. Τη βάζει τρεις τον εκθέτη. Πάρε ένα σεντερφόρ ή μια εξτρεμάρα μεγάλη και πες Περέιρα. Άντε ρε τα γόρι μου τράβα στην αποέλθεια. Όταν του δίνω την ευκαιρία. Τι? Να παίξει έστω και λίγο. Τι? Όταν του δίνω έστω την ευκαιρία να παίξει. Αναγκαστικά ρε τον έχει. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό. 1-0 είναι το μάτς. 10-11 με τη χειρότερη ομάδα όλων των εποχών, το Λεβαδιακό, που πρέπει να πέσει πρώτη και καλύτερη. Με 1-0, ξέρεις τι λέει από μέσα του. Μη γίνει καμιά στραβή και μου το κάνουν ένα-ένα, με διώξανε. Γι' αυτό τον βάζει. Τι τον βάζει, το φόβο του. Αναγκαστικά τον βάζει. Βλέπει ένας τους νταμπάνεις, βλέπει άλλος ψυχολογικά. Ο Πέλκας έξω αριστερά δεν μπορεί να μπει σαν εξτρέμ. Δεν χώνεται. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Αναγκαστικά τέταρτη επιλογή το πετάει μέσα. Ο Μιστακίδης στον γκολ δεν είναι εύκολος. Και πάει και βγάζει τον Κλάους. Ο Μιστακίδης όσο και ωραία δεν είναι σαν αλλαγή. Ναι. Θυμάμαι ότι πέρσι έβαζε, έβαλα δεν είναι εύκολος, goal, έβαλε δεν είναι εύκολος τόσο στον γκολ όσο είναι ο Πέλκας, όσο είναι ο Περέιρα. Δεν είναι εύκολο. Θες τα χάφη και ο Μιστακίδης στη βασική εντεκάδα. Ποιον αναφάει. Αυτό είναι μια συζήτηση. Γιατί συζήτηση, κάνει ερώτηση. Λέω αν έχει. Ποιον αναφάει. Από εκεί ξεκινάμε. Ποιον αναφάει. Να βγάλει έξω τον Κάνιας. Τον Κάνιας. Ναι. Δεν είναι καθαρό ο κόφτης. Δεν έχει άλλο κόφτη. Άμα βγάλει έξω τον Κάνιας. Έχει τον Τζίμιροτ. Στάσου λίγο. Άμα βγάλει τον Κάνιας. Έχει τον Τζίμιροτ. Ποιον έχει. Τον Τζίμιροτ. Το Τζίμιροτ. Δεν έχει καλύτερο πνευμόνι από τον Τζίμιροτ. Είναι καλύτερο στον κόλλο από τον Τζίμιροτ. Μαζί με τον Τζίμιροτ δεν μπορεί να κάνει. Μόνο τον Τζίμιροτ μπορεί να φάει. Άμα μπορεί να φάει. Γιατί να το φάει. Δύσκολα να το φάει το Τζίμιροτ. Ο Τζίμιροτ έχει και ικανότητες οχταριού. Ο Κάνιας δεν δείχνει. Δεν είναι οι ικανότητες του οχταριού. Πατάει περιοχή ο Τζίμιροτ. Όχι. Βάζει γκολ ο Τζίμιροτ. Σουτάρι όμως. Σουτάρι ο Τζίμιροτ. Πού ναι. Πότε σούταρι. Πού πήγε μπάλα. Και εγώ άμα με βάλει έξω από την περιοχή στην Τούμπα, με πει τράβα ένα σούτα, σουτάρι. Ρε φίλε. Το στόπερ σουτάρι. Και ο Κάτσε. Ναι, ο Κάτσε. Τι είναι ο Κάτσε. Πριν μάθει να σουτάρι και πριν βελτιωθεί. Σαν το κοριτσάκι σουτάρι. Άμα βάλω εγώ την ευγενία εδώ και να σουτάρει. Είσαι επικίνδυνο. Σαν κοριτσάκι σουτάρει. Είσαι ο Κάτσε. Επικίνδυνο. Ο άκου εδώ τώρα. Επικίνδυνο. Το παιδί δούλεψε πάρα άκου πολύ. Άκου εδώ ρε άμπαλε. Και εκτελεί και στημένα. Πού είναι τα στημένα, έπαιγε κανένα γκολ. Λες εγώ τώρα να έγινε κολλητός του Κάτσε. Εσύ. Με την εθνική Αλβανία εκεί βάλε απευθείας εκτελέσεις φάουλ. Με τον Πάοκ έβαλε απευθείας εκτελέσεις φάουλ. Ψάξε και βρες. Τι να ψάξω. Okay. Εδώ είπε ο Κάτσε θα βάλω γκολ και θα κάνω τη φαλάκρα έτσι στον αυτό που μου λέει ότι σου τάρωσε κοριτσάκι. Και πήγε με την drop, τη χτύπησε πέναλτι και το στυλ out. Θα το δοκάρει. Και ο Πέλκα σου τάρωσε σαν κοριτσάκι. Αυτοί οι δυο πρέπει να βάλουν και ο Μιστακίδης στο γυμναστήριο να δυναμώσουν τα ποδάρια του. Σαν κοριτσάκια σου τάρουν. Έτσι είναι τα σούτρε. Με αυτέ τι μπάλε τι ελαφριέ, σερσερί. Άμα φάει, τον Κάνια κάποιο, ο Κάτσε θα τον φάει. Θα τον φάει ο Μιστακίδης, άμπαλε. Άντε μπράβο κι εσύ. Ήρθε εδώ με το τσιου τσιου. Μπι με αυτά βαράνε εδώ. Τι είναι αυτό το κινητό. Και από τις δύο μεριές είναι. Τι ντούμπλεφας είναι. Και από τη μια μεριά και από την άλλη οθόνη έχει. Τι είναι αυτά ρε τα σατανικά πράγματα να πούμε. Σατανικά πράγματα. Αυτά με τον ΠΑΟΚ. Καλός είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει θλάσεις ο ΠΑΟΚ. Καλή φυσική κατάσταση έχει ο ΠΑΟΚ. Καλά δουλεμένος είναι ο ΠΑΟΚ. Έφτιαξε την άμυνά του ο Ήβιτς. Πετάει και τρίτο center back, το δοκιμάζει για την Ευρώπη. Όλα αυτά είναι πολύ καλά. Αλλά στο άλλο είναι κομπλεξικός. Τι να τον κάνω, να τον πω, τι είμαι εγώ τώρα, αδερφός του Ήβιτς ή συνέτερος. Θα του πω το καλό που είναι σωστός και έχει βελτιώσει τον ΠΑΟΚ. Είναι καλός προπονητής, εξελίξιμος προπονητής. Δεν μένει στο 4-3-3, το αλλάζει.
Έχει μάθει λίγο και στις αλλαγές να είναι καλύτερος. Θα γίνει ακόμα καλύτερος. Αλλά στο θέμα του Περέιρα, ή τον είπανε μην το βάζεις, ή είναι κομπλεξικός ο ίδιος. Ή δεν βλέπει. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι ο Σέρβος 40 χρονών να μην βλέπει. Δεν τον έχω για χαζόν. Σέρβο χαζό εγώ δεν έχω δει. Πανέξυπνοι είναι. Όλοι. Όλη η ράτσα εκεί. Από σε κάτι σαν μπούλιδες σαν και σένα, σε πουλάνε και σε αγοράζουν. Λοιπόν, ο Σέρβος δεν υπάρχει περίπτωση το μυαλό του να μην δουλέψει. Είναι έξυπνοι άνθρωποι οι Σέρβοι. Δεν είναι, και έξυπνοι και πονηροί. Άρα έχει λόγο. Ο K-Boy δεν μπορεί να τον έχει έξω. Και πρέπει να φωνάξουν και πέντε παοξίδες γιατί έχουν να περάσουν τη Σάλκε, έχουν να πάνε κύπελο. Ο άλλος ήρθε ο Σέντερφορ, όχι μπελαλής είναι, όχι δεν είναι έτοιμος, όχι είναι ανέτοιμος. Ο άλλος πλασάρει με τις φτέρδες και ο άλλος έχει ψυχολογικά πάει στα βουνά και βαράει με το όπλο να πούμε τα πουλιά και τις μπεκάτσες. Ο Κλάους. Και εσύ κάτσε πες μου τώρα εσύ, ιστορίες για αρκούδες. Τι βλέπεις εκεί πέρα. Αρμένης, Σουλιμένη, τι είναι αυτό. Τι βλέπεις δε. Ψάχνω να βρω τον γκολ του Κάτσε. Του Κάτσε ψάχνει να βρει τον γκολ. Ναι. Μία απίστευτη εκτέλεση φάουλ με τη Γαλλία. Σοβαρά μαδιάρι μου, μην το λες αυτό το πράγμα. Βαράει φάουλ ο Κάτσε. Βαράει, ναι. Βαράει φάουλ. Έχει δουλέψει την αγκαλιά. Άσε μας ρε που έχει δουλέψει τώρα. Έχει δουλέψει ο Κάτσε τώρα. Σαν κοριτσάκι σουτάρι. Ο Κάτσε έχει θέση στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Έχει θέση να πιάσει τον αντίπαλο χαφ, το δεκάρι και να το σβήσει. Αυτό είναι ο ρόλο του. Με τέσσερα πνευμόνια. Μισό έχει εσύ, ενάμιση εγώ. Τέσσερα πνευμόνια έχει ο Κάτσε. Να πιάσει τον Φορτούνι, να πιάσει. Ποιο θες να βάλεις. Το Βηγιαφάνες, ποιο θες να πιάσει. Πες μου ένα χαφ στην Ελλάδα, ο Κάτσε. Για αυτό που σουτάρισε το κοριτσάκι. Για δες λίγο αυτό το σουτ. Τι σουτ είναι αυτό. Κάτσε να το δω. Αυτό που σουτάρισε το κοριτσάκι. Δες. Τι είναι αυτό. Δες από πού σουτάρει ο Κάτσε. Εδώ. Ναι, αυτό τι είναι εδώ. Δες εδώ. Από πού σουτάρει το κοριτσάκι που λες. Ναι, και. Σουτ που πάει μπάλα. Πού πήγε μπάλα. Μια φωτοβολίδα στο παράθυρο. Μπράβο. Αυτό είναι το κοριτσάκι. Πόσα σουτ έχει κάνει τέτοια. Ρε φίλε, εγώ έχω δει ότι το έχει δουλέψει και στο πρώτο. Ποιο έχει δουλέψει. Καταρχήν πάει στο κέντρο της εστίας. Είναι μαλάκας ο τερματοφύλακας που τρέφει αυτόν τον γκολ. Πρώτον. Δεύτερον, δεν έχει δύναμη στα πόδια του να σουτάρει. Σαν χαφ. Έχει δει χαφ να σουτάρουν. Τον Πίτα το θυμάσαι. Τον Πίτα. Τον Πίτα το θυμάσαι. Πώς το θυμάσαι. Τον Πίτα, ποιο Πίτα. Τον Πίτα γύρω εσύ ξέρει. Ποιο Πίτα ξέρει εσύ. Άσε ρε κόκκινε παράδειγμα. Τι να κάνει, κλαίει. Ξέρει τον Πίτα. Πού έπαιζε ο Πίτα. Όχι, δεν ξέρω. Πού έπαιζε ο Πίτα. Όχι, εθνικό. Εθνικό, πού άλλο έπαιξε. ΑΕΚ. ΑΕΚ, αλλού. Σου είπα δύο ομάδες. Είναι που δεν το ξέρω. Το ξέρεις. Είναι που δεν το ξέρω. Εσύ τον Πίτα γύρω ξέρεις. Είναι που δεν το ξέρω. Επειδή γεννάει και ο Χαζό. Έτσι σουτάρουνε. Το Χαζό γυαλά. Το Κουσουλάκι το θυμάσαι. Θυμάσαι πως σούτερνε. Ερχόταν η μπάλα στον Καρούπαλο, πάρ' το μέσα. Πάρ' το μέσα Βασίλη Κωνσταντίνου. Πάρ' το Παπαφλωράτε μέσα. Έτσι σουτάρανε τα χαφ. Κατάλαβες. Το Σκαρτάδο τα σούτα τα θυμάσαι. Του Μαραγκού τα σούτα θυμάσαι. Τα θυμάσαι. Έτσι σουτάρουν τα χαφ. Του Κούι τα σούτ, τα θυμάσαι του Κούι. Τα καλύτερα φάουλ που έχει. Καλύτερα φάουλ στην Ελλάδα. Ναι, τα εκτελούσε ο Φραντζέσκος. Ναι. Νούμερο 1. Ναι. Ακολουθούνε Σαραβάκος. Ναι, Σαραβάκος. Τσάρτας. Ναι. Έχει παίκτες οι οποίοι εκτελούσαν καταπληκτικά φάουλ. Καταπληκτικά φάουλ. Λοιπόν, και ο κορυφαίος όλων των εποχών για μένα, ναι, ανά την Ιφίλιο, είναι ο Ζουνίνιο. Όλοι αυτοί είναι δεκάρια που λες. Και ο Σαραβάκος ήταν εξτρέμ. Ο Φραντζέσκος. Εγώ σου μιλάω ρε μπούφο για κόφτη, για εξάρι και οκτάρι. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Αυτοί που λες είναι δεκάρια. Εγώ σου μιλάω για εξάρι οκτάρι. Κούις. Κουσουλάκης. Πίτας. Η πίσω γραμμή. Και σέντερ μπακ είχαν καλά ποδάρια. Λοιπόν. Να σουτάρουνε φάουλ και τέτοια. Ήρθε τώρα να πει τον Κάτσε και τον Πέλκα. Ο Πέλκας ρε εσύ ακόμα δεν έχει ξυριστική μηχανή ρε. Αμούστακος, μούση δεν έχει. 2015, Κέρκυρα ΠΑΟΚ 0-1 με γκολ του Κάτσε. Για να... τον παίκτη ο οποίος, ναι, δεν μπορεί να σουτάρει. Ναι, τι, πόσα με εκτέλεση φάουλ. Ναι, ωραία. Με εκτέλεση φάουλ. Αυτό δεν μπορεί. Πότε να έγινε αυτό, το 2015. Μπράβο. Εκτέλεση. Πολύ ωραία εκτέλεση. Το 2015. Ωραία. Και άλλο ένα γκολ. Καταπληκτική. Καταπληκτική. Ρε φίλε, θα είσαι δίκαιος. Είναι καταπληκτική η εκτέλεση που κάνει. Μπράβο. Ένα. Άλλο. Είναι ποίημα. Ποίημα. Άλλο γκολ έβαλε. Χαφ. Ρε, έχει βάλει και άλλα γκολ. Πόσα γκολ έβαλε. Το είδε στον γκολ. Ρε, πουλάκι μου. Το παιδί δούλεψε. Πώς δούλεψε, ρε. Πού δούλεψε. Δούλεψε πάνω στο κομμάτι. Στα μανάβικα δούλεψε. Λες να γίναμε κολλητή και να τον αβαντάρω. Πάτε πάλι τώρα. Εγώ κόψω. Δεν ξέρει όπου. Τι θα το κάνω. Ρε, εσύ, τι δεν ξέρει του. Σου δείχνω γκολ. Πόσα γκολ έκανε ο Κάτσε στην καριέρα του, ρε κόκκινε. Πόσο χρονών είναι. Πόσα φάουλ έχει βαρέσει. Πόσα γκολ έχει βάλει. Πόσα μπήκαν δοκάρια, πόσα στο γάμα του έβγαλε. Θυμάμαι... Τι θυμάσαι. Τον Κούι. Τον Κούι θυμάσαι. Ο οποίος έβαζε το σιδερένιο τείχος. Πότε το θυμάσαι τον Κούι. Και εκτελούσε. Ναι. Από την ώρα το που τελείωσε. Θυμάσαι, προ... σε είπανε. Θυμάμαι τον Κούι. Ναι.
ο οποίος είχε ένα σιδερένιο τείχος στο Φικλάνδης Βικελίδης. Βγήκε, το είδες το σιδερένιο? Το έχω δει με τα μάτια μου, ναι. Το είδες, πότε το είδες το σιδερένιο τείχος? Πότε πήγες να το δεις, σε ποια προπόνηση πήγες? Σε το σιδερένιο τείχος. Δηλαδή, τι χρώμα είχε? Εγώ παρθενογένεση, δηλαδή βρέθηκα εδώ τυχαία, ε. Εσύ 12 χρονών. Εσύ 12 χρονών έπαιρνε στα ζάρια της Μονόπολης και τα έπαιζε ζάρια. 12 χρονών. Που πήγες να δεις το τείχος του Κούι. Με ποιο προπονητή το έκανε? Και εκτελούσε συνέχεια. Και δούλευε και δούλευε και δούλευε και δεν σταματούσε. Και φυσικά. Το δούλεψε αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Πολύ παίκτες. Το είδε το τείχος ο κόκκινος. 12 χρονών πήγε στο Χαριλάου. Ήξερε να βρει στο γήπεδο. Με τι, με λεωφορείο πήγε, ταξί πήρε 12 χρονών. 11. Το 81 που ήταν, 11 χρονών. Ο πατέρα σου έτυχε να είναι βοηθό προπονητή του Τσατσέφσκι. Μάλιστα και. Ο νουνό μου έτυχε να είναι ο άνθρωπος ο οποίος έβαζε τα χρήματα στον Άρη. Ο νουνός ποιος ήταν? Ο Μεσοχωρίτης. Τι έβαζε? Τα χρήματα στον Άρη. Μάλιστα. Και. Κάτι έτυχε να ξέρω. Είπε ο Μεσοχωρίτης εσένα. Κάτι έτυχε να ξέρω. Θα στο είπε κάποιος λέω. Κάτι έτυχε να ξέρω. Ναι, στο είπανε. Να πάω να δω. Κάτι έτυχε να ξέρουμε κι εμείς. Πήρε ο Μεσοχωρίτης και πήγατε στο Χαριλάου. Κάτι έτυχε να ξέρουμε κι εμείς. Έλα, ρε κόκκινα. Δεν βρεθήκαμε ξαφνικά. Ε, άτε τώρα. Είδε το τείχος. Τι χρώμα είχε? Δηλαδή τώρα η βλακεία είναι. Ξεπερνάει κάτι. Εγώ είμαι βλάκας. Το τείχος τι χρώμα είχε? 450. Α, στο 450. Μη, εμένα. Τι χρώμα είχε το τείχος? Κιτρινόμαυρο. Κιτρινόμαυρο. Ναι. Κιτρινόμαυρο το τείχος. Ναι. 4 τόνους σκουριά είχε το τείχος. Λοιπόν. Άμα έπεφτες απάνω, αντιτετανικό ορός. Απαράδεκτο είναι το μήνυμα 450. Γιατί, τι είπε ο άνθρωπος? Γιατί λέει κάτι το οποίο είναι βλακώδες. Είναι βλακώδες. Α, εντάξει. Για μένα είναι βλακώδες. Αν για σένα το συμμερίζεσαι. Το μυαλό του πάει στο απίθανο, στο πονηρό. Στο διαστραμμένο. Εμένα μου αρέσει αυτός. Αλλά αυτό που λέει δεν αποδεικνύεται. Εντάξει. Εγώ δεν λέω ότι είναι βλακώδες. Δεν είναι βλακώδες, είναι πονηρό. Βλακώδες δεν είναι. Είναι ούστικο, είναι πονηρό, είναι αλήτικο. Αλλά όχι, βλακώδες δεν μπορείς να το πεις. Καλέ μου άνθρωπε. Χρυσέ μου άνθρωπε. Το τίμημα εκείνο είχε 4 τόνους σκουριά. Έτσι και έπεφτε σε πάνω 4 αντιτετανικού ορού έκανα. Που ήταν κίτρινο. Δεν ήταν. Όχι, ρε, δεν ήταν. Με τι το σέρδανε, τι είχε από κάτω. Ε, ως κυρώδες σαβούρες ήταν, κυτρινόμαυρες αυτές κτλ. Έτσι βούλιαξες μια ρόδα μέσα σε ένα αυτό, βρήκαν κάτι λίρες και εμφανίστηκε μετά ο Σούπερ Ο Σκόρδας. Και έψαχνουν τις λίρες. Πάμε σε Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Χειμώνας σημαίνει Mediterranean Cosmos με εκπτώσεις έως 60% σε πάνω από 6.000 επώνυμα brands. Κερδίστε επιπλέον των εκπτώσεων 10% της αξίας των αγορών σας με την πιστωτική κάρτα Yes Visa από τη Eurobank στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έως 28 Φεβρουαρίου. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Πάνω από 200 καταστήματα, 32 καφέ και εστιατόρια και 11 κινηματογραφικές αίθουσες. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στισικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Παιδιά, θα πάω να πάρω καφέ. Θέλετε κάτι? Δύο-τρία κρουασάν και κανένα μπισκοτάκι. Εγώ θέλω χαρτάκια και φιλτράκια. Θα πας που θα πας, φέρε μου ένα ασετόν και ένα ενεργειακό ποτό. Ή θα κάνεις τέσσερις διαδρομές ή θα μπεις στο κοντινότερο κατάστημα Φορόλ όπου θα βρεις τα πάντα. Καταστήματα Φορόλ. Η εξέλιξη του ψιλικατζίδικου που σου προσφέρει ό,τι μπορείς να σκεφτείς στις τιμές που επιθυμείς. Φορόλ Stores. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε?
έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει η κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν βούτρα, ρε, Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετ Κανίτσα. Πετ Κανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαρασόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετ Κανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρο στάθμευση. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Τι ήταν αυτό που πέρασε? Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Standard και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Standard τώρα. 2310-523-014. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης, ρε φίλε. Αυτό είναι Φραγκφούρτης, α, τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ, Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Σε κάψε αυτοκίνητο και οδηγό στο Auto Control. Ναι, στο Auto Control, φίλε μου, που κλείνει φέτος 10 χρόνια και με κάθε έλεγχο κταίου αυτοκινήτου σου κάνει δώρο μια κάρτα υγείας αξίας 70 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Auto Control, το πιο κοντινό κταίο στη Θεσσαλονίκη που εγγυάται την ασφάλειά σας. Auto Control, προέκταση Ολυμπιάδος στον Εύωσμο. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2310-68-66-68 και μαζί με τον έλεγχο του αυτοκινήτου τσέκαρε και την υγεία σου. Το μοναδικό κταίο στη Θεσσαλονίκη που νοιάζεται για αυτοκίνητο και οδηγό. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία. Μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημά σας και ο Κωστής έβαλε κλειδαριά ασφαλείας τύπου Ιζέο. Πες τα αυτοί οι Γεωργιανοί τώρα να μ' ανοίξουν το σπίτι. Δεν μπορούν. Εντάξει, άμα πάρουν και πετάξουν την πόρτα έξω. Φιλάλο, καταρχήν τα κλειδιά σου δεν αντιγράφονται. Είναι μη αντιγράψουμε. Ρε, πες μας εσύ τι κλειδιά έχεις εκεί στο δικό σου σπίτι, εκεί κάτω στην παραλία και άσε το δικό μου. Την το ίδια σπίτι. Κλειδαριά έχω. Από πού την έβαλες την ίδια κλειδαριά? Πλήρωσες για να βάλεις. Την τζάβα την έβαλα. Αποκλείεται να βάλες από τον Πεκαρίσα. Και όμως έβαλα. Έβαλες. Εγώ σκίζω τα ρούχα μου ότι δεν έβαλε. Και άμα έβαλα. Τώρα θα πάμε σπίτι μου. Άμα έχω την ίδια. Όχι, θα το ρωτήσω με την κανίτσα στην πέραση. Θα τη δω εγώ την κλειδαριά τι είναι. Αφού δεν τη έχει άλλο. Ναι. Πώς θα ρωτήσω με την κανίτσα, πώς θα την πέρασα μόνο. Έλα, ρε, τελείωνε, δεν μας διάσει τώρα στον κόσμο. Αν πέρασες εσύ κλειδαριά και αν πέρασα εγώ στο σπίτι μου κλειδαριά και πού άφησα. Αυτό κάτσε. Άσε μας τώρα, έβαλε κοφή στο σπίτι του κουμπαργά. Σα λε, πάνε κλέψτε τον. Άντε, ρουφιάνε, τελείωνε. Είδε προχτές, έλα, είδε στον κάτσε. Και μου έκανε καλύτερη τιμή. Πέρασαν εδώ Παπαμανουήλ, πέρασαν παιχταράδε. Πέρασαν ασλανίδιδες, τα σκίζαν δίχτυα, τράμε έβες τον Κάτσε Σουτέρ και τον Μπέλκα. Ο Μπέλκας τη ζηλέτ Σούρπεν Σίρβελτ και τον αφρό ξυρίσματος δεν τον έχει ακόμα, αμούστακος είναι. Άσε, έχει ψωμιά να φάει.
τους κάνει τα αβάντα. Παίρνουν 300 και 400 χιλιάρια και 250 σε ένα χρόνο και μπαστάρουν από εδώ την μπάλα εκεί με δύναμη. Άιντε μπράβο, τελείωνε. Στον ΠΑΟΚ παίζουν. Δεν παίζουν στον Απόλλωνα Καλαμαριάς ούτε στη Βέρεια. Άντε, τελείωνε. Τι με κοιτάς. 85-27-27 για οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά κλειδιά ή κλειδαριές. Άλλο το λέω εγώ. Κλειδαριά ασφαλείας Ιζέο τώρα στο 85-27-27 στην τιμή την οποία συμπεριλαμβάνονται και τα περαστικά. Α. Σιγάρε κόκκινα, Θεό τον έκανε στον Αλβανό. Και δεν λες την απαράδεκτη εθνική συμπεριφορά που μοστράρει τα σύμβολα της Αλβανίας. Καλά κάνει και βάζει τα σύμβολα. 4-38. Καλά κάνει. Μιλάμε για τον ποδοσφαιριστή. Άσε τώρα. Ή για τον ναι. άνθρωπο. Είπα εγώ ότι είναι καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος είναι, καλός πατριώτης είναι. Από σένα και τον παπά σου τον Πασοξή που ρημάξαν την Ελλάδα και τα ταμεία με 1 εκατομμύριο δημοσίους υπαλλήλους, ο Αλβανός είναι πιο πατριώτης από σένα. Άιντε, που μου το γύρισε στη Χρυσή Αυγή τώρα που δεν έχουν τα ταμεία χρήματα. Και υποστηρίζει τον Παπαγεωργόπουλο γιατί σε έβαλε στο Δήμο να σκουπίζει, να πούμε. Καλύτερος πατριώτης είναι. Θέλει την Αλβανία μεγάλη. Εσύ θες την Ελλάδα την πουλήσεις με τους κομμουνιστές. Άντε μπράβο. Την καλησπέρα από Ουτρέχτη στους δύο μεγιστοτιτανό γιγάντιους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Το διάβασα. Μπορεί να το διαβάσεις και εσύ. Άμα μας έβριζε δεν το διάβαζες. Γιατί το διαβάζεις. Άμα έλεγε... Το μιμιμι γιατί το λες συνέχεια. Το μιμιμι το λέω. Μήπως και κάνω λάθος. Όχι δεν το λέω αυτό. Ναι. Όχι. Άμα λέει καλά. Εάν έπαιζε σήμερα ο Ρεντόντο θα τέριαζε στο ποδόσφαιρο όπως το ξέρουμε. Παρακαλώ να απαντήσει πρώτος Γουρομάλης. Ποιος θα έπαιζε σήμερα ο Ρεντόντο. Πού να έπαιζε, σε ποια ομάδα όμως. Στο ποδόσφαιρο σήμερα. Ρε παιδιά, κύριε, οι εποχές δεν συγκρίνουν. Κάποιοι παίκτες βέβαια είναι διαχρονικοί. Εντάξει. Κάποιος σου ζητάει να πεις για το Θιούλη. Ποιος είναι ο Θιούλης. Ο Κρέσπο. Δεν μοιάζει ο Κρέσπο με τον ανιψιό του Θείου στη διαφήμιση. Βελτιωμένος είναι ο Κρέσπο. Χαμηλά, πάρα πολύ βελτιωμένος. Μεγάλη βελτίωση πήρε. Όπως και ο Λέοβας αμυντικά πήρε και αυτός μεγάλη βελτίωση. Πολύ μεγάλη βελτίωση. Όπως και ο Κίτσιου μπροστά πήρε μεγάλη βελτίωση. Η έστασή μου για τον Κίτσιου είναι ότι το παλικάρι, καλά του είναι 1,70 και δεν μπορεί να πηδήξει, αυτό είναι, τον έφτιαξε η φύση ας πούμε κοντό, εντάξει. Αλλά εκείνο που δεν συγχωρώ τον Κίτσιου είναι, που μπορεί εγώ και ο Κόκκινος που είμαστε αργοί και αυτός είναι πιο γρήγορος, με χαμηλά την μπάλα στο ένα σμένα να τον περάσουμε. Αυτό είναι αδιανόητο. Να πεις ότι είναι πιο γρήγορος, βγήκε ο Δελικάρης, ξέρω εγώ, με τον Βαρύ, τον έκανε μια έτσι με τη μέση, του φύγε ενασμένα, ναι. Αλλά να σε φεύγει, ρε κάτσε, ρε Κίτσιου. Ο άλλος που είναι πιο αργός, σε σένα που είσαι πιο γρήγορος και μου το κάνεις κεφάλι κτλ. Αυτό πρέπει να το βελτιώσεις. Εμένα μου άρεσε πολύ ο Κίτσιου. Ειδικά μεσοεπιθετικά. Καλά, εσένα τώρα, άμα σου πω να αναλύσεις τον Κίτσιου, δεν θα μπορέσεις να με τον αναλύσεις. Όχι, ρε φίλε. Σε τι σύστημα ταιριάζει. Εγώ είμαι χαζός. Χαζός δεν είσαι. Ρε, χαζός. Σε τι σύστημα ταιριάζει. Εμένα μου αρέσει. Σε τι σ' αρέσει. Μ' αρέσει σαν ποδοσφαιριστής. Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Μάλιστα, άλλο. Έχει τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα σύγχρονο ποδοσφαιριστής. Μπάκινε. Έχει τα βασικά χαρακτηριστικά. Άκου εμένα. Έχει τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα σύγχρονο ποδοσφαιριστής. Ποια είναι αυτά. Δύναμη. Δύναμη έχει. Ταχύτητα. Ένα. Δύναμη. Έχει δύναμη. Δηλαδή, αν παλέψω εγώ με τον Κίτσιου, θα με νικήσει, λες. Εύκολα. Εγώ λέω δύσκολα. Πάρα κάτω. Ταχύτητα. Ταχύτητα. Είναι πολύ ταχύ. Ταχυδυναμικό βεβαίω. Ξέρει μπάλα. Ξέρει μπάλα. Το σκοράρισμα είναι καλό. Οπότε μπαίνει, όλα τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα. Αυτό που λες. Να σημαίνει, γίνει καλύτερο στην ανασταλτική του λειτουργία. Μπάκινε. Πώς θα γίνει. Άμα δεν είναι καλό αμάκινε. Αυτό που λες. Ναι. Ή κάποια άλλα είναι πράγματα τα οποία δουλεύονται και βελτιώνονται. Άκου τώρα για τον Κίτσιου. Δουλεύονται και βελτιώνονται. Ακούστε για τον Κίτσιου τώρα. Το πρόβλημα είναι όταν κάποιο έχει χαρακτηριστικά ακούστε, που δεν μπορεί να βελτιώσει. Ακούστε για τον Κίτσιου τώρα. Ο Κίτσιου δεξί μπακ στον ΠΑΟΚ σε τετράδα άμυνα. Παίζει η μπάλα από την άλλη μεριά. Και γίνεται σέντρα στην περιοχή στο δεύτερο δοκάρι. Ναι. Τον βάλαν μες στα δίχτυα. Πρώτον. Δεύτερον. Παίζει έξω αριστερά. Παίζουμε ένα έξω αριστερά στο ελληνικό πόδι. Ο Βάργκας. Παίζει ο Βάργκας ή ο Πατίτο Ροντρίγκες. Δύο χαφ εξτρέμ που πιάνονται από έναν μπακ. Τον έχουν φύγει στις 5 φορές στις 3. Γιατί. Γιατί ενώ είναι γρήγορος πρέπει να μάθει να μαρκάρει. Πού στέκεται ο Κίτσιου. Ο Κίτσιου πολύ ωραία τον έβαλε ο Ήβης. Μπράβο του. Στέκεται σε 3-5-2. Σαν δεξί back half. Με τρίτο στόπερ στην περιοχή και half το μάτος. Να έρχεται τέταρτος για να γλιτώνει τον αέρα. Και όταν βγαίνει ο Κίτσιου στις κούρσες για να βγει μπροστά, να τον καλύπτει, να τον τουμπλάρει ο μάτος από half σαν back. Τελειώσαμε. Άλλα θέματα. Σε ακούω. Τι πες με το κίνητο. Τι να μιλάμε, μόνος μιλάς. Τι μόνος μου μιλάς. Μόνο τώρα ανάλυση με κάνει με τον Κίτσιου. Ο Κίτσιου είναι ειδική περίπτωση κι αυτός. Μπροστά καλός, πίσω κακός. Πολύ καλό μπροστά. Και γκολ βάζει και τα λοιπά. Όταν και εγώ στη Σάλκε. Όταν σου είχα πει ότι ναι. μπορεί να παίξει και στα χαφ, ναι. μου είχε πει όχι. Τι να παίξει στα χαφ.
Στα χαφ. Ποιον να φάει. Να παίξει χαφ στον ΠΑΟΚ. Ποιον να φάει. Ποιον να φάει. Άντε, παίζουν. Τρία χαφ. Βέβαια. Τρία χαφ. Τρώει το Ζήμηρο. Κάτσε ρε κόκκινε, παίζει τα χαφ. Θα ήταν πολύ άδικο. Στον Ηρακλή παίζει τα χαφ. Στον Πανιόνιο παίζει τα χαφ. Στον ΠΑΟΚ ποιον θα φάει. Θα φάει τον Κανία. Μάλλον θα φάει τον Κανία. Μπορεί. Ποιον θα φάει. Τον κάτσε τον τρώει. Στα χαφ κεντρικά. Πρέπει να φάει οκτάρι. Πρέπει να φάει οκτάρι. Όχι, ποιον να φάει οκτάρι. Να φάει, ξέρω εγώ, τον Μιχαήλ. Μα είμαστε δίκαιοι. Ποιον να φάει. Τον Μπίζεσβαρ. Τον Μπέλκα. Θα σου πω ποιο αυτό να φάει, πει, ποιο να φάει. Θα σου πω αυτό που σου είχα πει την άλλη φορά και τσίριζε. Και δεκάρι μπορεί να το βάλει. Δεκάρι να βάλει τον Πάουκ τον Κίτσιου. Να κυνηγήσει το Μαρινάκι. Όχι. Άντε ρε κόκκινε. Όχι, ρε, πιέσε και ένα χέμο, ένα γάλα κουκάκι εκεί που πίνει τα γάλατα να πούμε. Άσε με τώρα. Άσε με τώρα. Βάλω εγώ τον Πάουκ τώρα του Σαββίδη με τα εκατομμύρια, τον Κίτσιου δεκάρι. Άσε με ρε κόκκινε. Σε παρακαλώ ρε κόκκινε τώρα. Δηλαδή για τον Ηρακλή μιλάμε. Για τον Άρη μιλάμε. Για την Τρίπολη μιλάμε. Τον έχετε κάνει τον Πάουκ ίσα και όμοια με τα σκατάρε. Τι να σε κάνω μωρέ. Τι να. Αλλά Ηρακλειδέας δεν είσαι. Έμαθες να είσαι 8ος. Καλά, λέγε. Ένατο, δέκατο. Να κάνει, γιατί να είμαι αντι-Ηρακλειδέα. Πήγαινα στον Καρταζόγλου. 180 μάτσου Ηρακλή έχω δει. Τι έχεις δει. 180 μάτσου Ηρακλή. Πες τα ένα. Από 78-79. Τι να σε πω, Ηρακλή Ρόδο. Ηρακλή Παναγάκη. 180. Ναι. Με 15 ναι, ναι. Τη σεζόν. Ναι, ναι, για να δει τι ψεύτη είσαι. 17 ήταν η σεζόν, Βλάκ. Με 17 τη σεζόν. Εγώ θα σου πω 17 η σεζόν. Λοιπόν, 180. Ναι. Διά 16, γιατί δεν μπορεί να πει. Ναι, ναι, ναι. 11 χρόνια πήγαινε εσύ Καφτατζόγλιο. Αν πήγαινα λέει. Άντερ, αν πήγαινα λέει. Άντερ, ερπετώ, αν πήγαινα λέει. Σάκλιο. Από το 78 έως το 90 ναι. Το Καφτατζόγλιο ήταν δεύτερο μου σπίτι και προπονήσεις πήγαινα. Άλλο αν πήγαινα. Και προπονήσεις πήγαινα. Στα παιχνίδια δεν πήγαινα. Σε όλα τα παιχνίδια πήγαινα. Όταν εσύ μείνεις αντίδρα και ρουφιάνευες τα παιδάκια για να πάρει την μπάλα ο Καντιλανάφτης και να τη σκίσει. Καλά. Έχω δει εγώ Ηρακλής Παναχαϊκή, Ηρακλής Παναρκάδικο. Ποιο Ηρακλής Παναχαϊκή είδες. 3-0. Είδα Ηρακλής Ρόδος. Τι να σου πω, Ηρακλής Διαγόρας 2-3. Ηρακλής Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ επί 10 χρόνια. Σ' όλα μέσα. Τι να με πεις τώρα εμένα εσύ. Ηρακλής Άρης, Ηρακλής ΠΑΟΚ. Με Βέλιους μέσα το 1-0. Με τα 0-0 με το χιόνι, με το σκότσικ. Τι να μου πεις για Ηρακλή. Ελασσόνα Ηρακλής 0-1. Πήγαινα τραβιόμουν. Καβάλα Ηρακλής 1-0. Με τον Τζατσεύσκι 81-82. Σέρες Ηρακλής. Θα μου πεις ότι είδες περισσότερο από μένα. Πιο πολλά από εσένα έχω δει. Πιο πολλά από σένα. Άμα βάλω τα ειστήρια κάτω. Άσε μα ρε κόκκινε. Εμείς όταν πηγαίναμε στο Καφτατζόγλιο, ναι. Εσύ πήγαινε στη Λιδία, τη Φιλιππισία εκεί πέρα, στο κατηχητικό και μαθαίνατε να ρουφιανεύετε τα παιδάκια. Δεν σε ξέρει κανένα. Α, παράτα. Τι να το με ξέρει. Το Καφτατζόγλιο δεν σε ξέρει κανένα. Πού να με ξέρουν, ρε. Εγώ έγινα γνωστό μετά τα 35 μου. Πού να με ξέρουν. Εμένα με ξέραν από τότε. Πού να πάω εγώ να κάνω τώρα. Εμένα με ξέραν από τότε όμως. Αυτή είναι η διαφορά μου. Σε ξέραν από τότε. Από τότε ναι. Πού σε ξέραν. Γιατί ήμουν πολύ καλό παιδί. Στι εκδρομέ. Πού πήγαινε που δεν ήξερε που τα καμένα βούρλα. Όχι, ρε. 38 χρονών έμαθε που τα καμένα βούρλα. Τα γάρι. Ούτε τώρα δεν ξέρω. Πού είναι λέει τα καμένα βούρλα. Λέω στα Γιάννη να παίξω. Είναι. Πότε έγινε αυτό. Πότε έγινε αυτό. Και του λες καλά, εσύ έκανε με τον Ηρακλή. Πότε έγινε αυτό. Πριν 4 χρόνια δεν ήξερε που τα καμένα βούρλα. Έγινε αυτό. Εσύ νόμιζε ότι ήταν κάτι ξανθιέ καμένε ένα μάξι μέσα και δεν είναι καμένα βούρλα. Φύγε από εδώ πέρα, ρε. Πάλιο ψεύτη. Είπε με τον Ιπποκράτη πήγε στο τελικό κυπέλλον και ο Ιπποκράτη δεν θυμάται ότι πήγατε. Θυμούνται οι υπόλοιποι. Φέλε. Οι υπόλοιπε 18.000 είναι. Φέλε, το παίζει η Ρακλάρκη. Για τράβο στο Καφτατζόγλιο θα σε σανουδώσουν. Ω, φοβάμαι. Δεν σε συμπαθεί κανένα. Ό,τι και να κάνει. Είσαι ο μεγαλύτερο αντι-Ηρακλή. Είμαι, ναι, ναι. Όλων των εποχών. Ναι, ναι, είμαι, είμαι. Ό,τι και να κάνει, ναι. Δεν πείθει. Αντι-Ηρακλή. Εδώ είναι παιχνίδι. Χτε βγήκε φωτογραφία. Ένα παιδί βγήκε χτε φωτογραφία μαζί σου. Εμένα. Ναι. Ναι. Ένα παιδί χτε εκεί που είχε στο Αλαντίν. Στο Αλαντίν, ναι. Και από εκείνη την ώρα έχει σπάσει το πόδι του. Του έχουν πέσει τα μισά μαλλιά. Τον κυνηγάνε, τον δίνουν όλοι οι Ηρακλειδείς. Ανέβασε φωτογραφία και αντί για ευχές έχουν και κατάρες. Ενώ εσύ γουρλής που είσαι, ναι. Με την πλατιπόδα σου πάτησε στο Καφτατζόγλιο με την Τριανδρία παίζατε. Με την Τριανδρία. Ναι, με αυτή την πλατιπόδα. Από το 77 που πήγα πρώτο παιχνίδι μέχρι σήμερα. Ποιο μάτς πήγες πρώτο παιχνίδι στο Ηρακλή. Ηρακλή ΑΕΚ που διακόπηκε. Ναι. 3-1 χρονών. Με την ΑΕΚ. Ναι. 7 χρονών πήγε στο γήπεδο. Βεβαίω. Σε πήγα, δεν πήγε. Πήγα. 7 χρονών πήγα. Μόνο. Πήγανε. Ρε παιδιά, δηλαδή, αυτό δεν γίνεται. 7 χρονών ο κόκκινος, το 70 γεννημένος, από τον Απρίλιο. 6 χρονών πρώτο παιχνίδι. Με πήγε ο αδερφός μου, ναι. Σε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ναι, και 7 χρονών πήγες μόνος στο γήπεδο. Και 7 χρονών πήγα με τα ξαδέρφια μου σε Ηρακλής ΑΕΚ. Με τα ξαδέρφια σου. Τα ξαδέρφια σου δηλαδή πόσο χρονό ήταν. Ήτανε. 8. 11, 10. 11, 10. Σε πήραν από το χέρι, εσένα μου σου η γειτονιά έχει πολλού Ηρακλήδε. Μην στεναχωρηθεί. Ναι. Πάρα πολλού Ηρακλήδε. Πήγατε εσεί 8 χρόνια στο γήπεδο. Βεβαίω, δεν γίνεται. Πληρώσατε εισιτήριο. Όχι, ρε. Πώ μπήκατε μέσα.
Δεν το ήξερε. Κάθε ένα εκεί και από 15 παιδιά. Α, μπορούσε να σε πάρει δηλαδή στα μάξι ο άλλο μέσα, σε πηδήξει κιόλα και να σε πάει στο φούρνο και να σε γυρίσει. Έχει καμιά εμπειρία. Γιατί δεν έχω εμπειρία. Το λες συχνά αυτό. Αλλά αυτό το πράγμα. Έχει κάποια εμπειρία. Εσύ, άμα κάνει παιδί 8 χρονών, ναι. Πα το να πάει στον γήπεδο μόνο του, να το βάλει κανένα μπάρμπα μέσα και να μπει μέσα έτσι. Άφια παιδό ρε. Σαχλαμάρα. Σαχλαμάρα. Πάρει τα άλλα θέματα. Μπάκο, σαχλαμάρα. Με σημεριά τσάρα. Μια και πιάσαμε και Ηρακλή. Ηρακλή. Πάει ο Πάκ, πάμε στον Ηρακλή. Βλέπει φω. Φω να βλέπω. Φως να βλέπω. Ναι. Όπως έβλεπε ο Φωτόπουλος στον Αόματο. Αόματος. Ναι, τέτοιο φως βλέπω. Η οικογένεια δεν έχει λεφτά. Ο Σαββίδης έδωσε άλλα δεν δίνει. Του την πέσανε από εκεί. Ποιος Σαββίδης δίνει ρε. Άντε ρε τον έχεις βγάλει τον Ηρακλή. Προσκυνητή και ο Ηρακλής τραβάει τα πάντα. Πήγατε με το, μισό λεπτό. Πήγατε με το μέρος των συμμάχων. Ποιοι. Εγώ. Όταν λες πήγαμε, ποιοι πήγαμε. Ο Καγιούλης εκεί, ο Άγιος. Ο Καγιούλης είναι άνθρωπος του ΠΑΟΚ. Ο Άγιος Πρεβέζης, του ΠΑΟΚ. Και λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Μάνατζερ. Μισό λεπτό. Τι σημαίνει αυτό. Γίνεται το τάκλιν με τον Μοντέιρο και δίνει πέναλτι ο Αρετόπουλος. Δεν υπάρχει πέναλτι. Ναι, αυτό σου λέω, δεν με πιάνει. Ότι εσύ πήγες με τη μια μεριά, αλλά ο Αρετόπουλος που είναι από την άλλη μεριά σου λέει τι πήγες από εκεί. Πέναλτι. Κατάλαβες τι γίνεται. Πήγες με τον αδύνατο. Καλά, εσύ έλεγες ότι δεν είναι πέναλτι, ότι είναι πέναλτι και τώρα το γύρισε. Ρε πουλάκι μου, εάν ήταν ο Ηρακλής με τον Ολυμπιακό να του δώσει το μανθάτι, ξέρω εγώ κτλ., αυτό δεν θα το δίνει πέναλτι. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω. Τόσο εσύ, καλό παιδί είναι ο Αρετόπουλος. Ο Αρετόπουλος, εσύ, εγώ, ο Ηχολήπτης. Τόσο καλό παιδί είναι. Κανένας δεν είναι καλό παιδί. Ο καθένας μας κοιτάει τα συμφέροντά του. Ναι. Αυτό κοιτάει. Όπως εσύ τα δικά σου, όπως εγώ τα δικά μου και δηλαδή, θα πει εσύ, καλό αν παιδί. Ξέρεις ότι κάτι που θα πεις. Ναι, τι. Μπορεί να έχει τόσο. Εγώ αν είμαι διαιτητής. Και είμαι με τη μεριά του Ολυμπιακού. Άς και με έχει βοηθήσει ο Ολυμπιακός. Ένα λεπτό. Και παίζω. Δεν χρειάζεται να με πάρει τηλέφωνο κανένας. Παίζει. Ξάνθη Ηρακλής. Εσύ είσαι σαν Ηρακλής με την πλευρά των συμμάχων. Βγαίνεις στο Sky, παίρνεις παίκτη από τον Παναθηναϊκό, παίρνεις παίκτη από την ΑΕΚ και κάνεις τα λαβέρια με τον ΠΑΟ. Καλά, εξηγέσαι. Έρχομαι εγώ Αρετόπουλος και λέω: τι είναι αυτό, αποκρούει την μπάλα. Μπέναλτι. Βγάλε άκρη. Ο Ηρακλής. Κατάλαβες. Βρίζατε τη μάνα του Μαρινάκη, τον Όρενα με τα. Με τα χάπια μέσα που λέγατε και τα λοιπά, πάρτε την τζαμπού τώρα. Τραβήξτε τώρα να παίξετε με την 3-3. Θες να πας με το Σαββίδι. Πού να τολμήσεις. Άμα είναι με το Σαββίδι. Πού να τολμήσεις. Άμα είναι με το Σαββίδι να πας, να σε σώσει. Όχι, α σου δώσει 300-400 χιλιάρια να πάρει το φλόρο και μετά τελειώσαμε και να πιάνει ο Καγιούλης τώρα να μην έχει λεφτά να δώσει. Το Σαφυρόπουλο. Αποδέχτηκε έστω και ένα άνθρωπο του Ηρακλή. Ποιο. Το να πάει με κάποιο στρατόπεδο. Ναι, αποδέχτηκε. Ποιο. Όλο ο Ηρακλή. Γιατί τον κάνατε τον Καγιούλη. Ντά. Πήγατε τον Μπέκα, τον κάνατε ντά. Μπορεί να το κάνει ντά. Αφού δεν μπορεί, κάτσε στην άκρη. Που δεν μπορεί. Όχι, είπε το αποδέχεσαι. Μπορεί να κάνει κάτι. Αν δεν μπορεί, το αποδέχεσαι. Ρε, εσύ έχει να προτείνει κάτι να κάνουν. Ποιο. Κάποιο τρόπο να απομακρυνθεί εκεί. Να πάρετε το αφημί τη ΑΟ Καρδίας. Για εκεί πάνε. Ναι, απάντησε. Αυτό το λέω, ναι. Να σου δίνω είδηση. Τώρα πλευρίζετε τον ΑΟ Καρδίας. Να πάρετε το αφημί του ΑΟ Καρδίας. Κάθε τρία χρόνια παίρνετε ένα αφημί εσεί και ο Άρης. Θα πτωχεύετε, θα τρώτε τα λεφτά, θα κλέβετε άλλο αφημία από άλλη ομάδα, θα αφήνετε τους παίκτες απλήρωτους, προπονητές, γυμναστές κτλ. Και θα παίρνετε αφημία κτλ. Τι άλλη λέει η κομμουνιστική κυβέρνηση. Λέγε ρε Χριστιανό Πασόκη. Όταν σε έλεγα ότι η Ηρακλή βαράει διάλυση, δεν τα άκουγα. Και τι να κάνω εγώ τώρα. Τον έβγαλε προσκυνημένο τώρα. Προσκυνημένο. Τώρα το γυρνά. Όχι, προσκυνημένο. Δεν είναι προσκυνημένο. Προσκυνημένο στην παράταξη αυτή. Ε, πώ είναι. Τι πώ είναι. Και ποια είναι η βοήθεια. Τι πώ είναι. Δόνει που από πού είναι. Ποια είναι η βοήθεια. Δόνει. Δανικό. Δανικό. Γιατί δεν πήγε στο Μανθάτι. Τζαρετόπουλος, τι είναι, δανεικός. Γιατί έχει λεφτά να το πληρώσει. Και τι σημαίνει. Ποιο του πληρώνει τα. Επειδή είναι δανεικός, σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι σε βοηθάει. Ποιο σε βοηθάει. Δεν μου λες. Υπάρχει. Ποιο σε βοηθάει, ρε φίλε. Η ΑΕΚ σου δίνει βήμα στο Sky. Γιατί να μην βοηθάει τον εαυτό τη. Ποιο. Γιατί να μην βοηθούν τον εαυτό του. Γιατί λένε, σε ποια ομάδα μπορεί να πάρει χρόνο συμμετοχή ο Τζαρετόπουλος, ο Δόνης και οι υπόλοιποι. Ναι, ναι. Μια ομάδα που να έχει και ειδικό βάρο και να έχει και pressing. Ποιο είναι το pressing. Ναι. Τι pressing. Pressing ρυθμού, ψυχολογία. Pressing ρυθμού. Να υπάρχει. Υπάρχει λέξη pressing ρυθμού. Pressure, ρε φίλε. Pressure. Pressure. Τι pressure. Πίεση να υπάρχει. Πίεση. Να υπάρχει πίεση. Δηλαδή υπάρχει πίεση στον Ηρακλή. Εσύ λες δεν υπάρχει. Εγώ ξέρω παίζουν άδειοι. Ο Ηρακλής είναι με τα δύο πόδια στην άλλη ζωή. Ποιος και εσύ λες ότι δεν. Τι πίεση. Ρε, άμα πέσει ο Ηρακλής θα φύγουν αυτοί. Αφού να πλήρω. Θα πάνε αλλού να παίξουν σιγά. Ποιο pressing. Ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο είναι σαν να παίζει ο Πρέκας θέατρο και, να είναι μόνο, και να είναι μόνο αυτός που έχει το κυλικείο στο θέατρο. Εσύ πόσο κόσμο θα στεναχωρηθεί άμα ο Ηρακλής πέσει. Ποιο θα στεναχωρηθεί. Πόσο κόσμο θα στεναχωρηθεί. Για βγάλει το μίσο που έχει μέσα. Μίσο. Ναι. Θα σου πω. Πόσο κόσμο. Καταρχήν αυτοί που έχουν εφημερίδα. Ρε απάντησε. Τάσου να σε πω, ρε. Ή ένα νούμερο σε αυτό. Μη βιάζει. Απάντησε. Α το πω, μη βιάζει. Πόσο κόσμο θα στεναχωρηθεί. 30 άτομα. Κατάλαβε τι κομπλεξικό είσαι. Πώ θα στεναχωρηθούν.
Εσύ θα στενοχωρηθείς. Κατάλαβες. Εσύ θα στενοχωρηθείς. Εσύ λες τον Άρη 500.000 και λες τον Ηρακλή 30 άτομα. Ποιος είπα 500.000. Εσύ. Ποιοι είναι 500.000. Εσύ λες ο Άρης έχει 500.000 κόσμο. Άμα βγεις στον δρόμο. Όχι, δεν υπάρχει. Μια 300.000 την έχει. Λες ο Άρης. Μια... Σε όλο τον κόσμο 300.000 και ο Ηρακλής πόσους έχει. Κάμια 50. Ο Ηρακλής έχει 50. Και πώς δηλαδή, τώρα πόσο κομπλεξικό. Πόσο πεθαίνει. Για να λες να υπάρχει για σένα αυτή η διαφορά. Ποια είναι η διαφορά. Του Άρη με τον το πιο φανατικό Αριανό. Φρεντάστε να στο φανατικό. Δεν θα σου πει. Δεν του γουστάρω εγώ του φανατικού του Αριανού και το ξέρει. Άλλο σου λέω. Άλλο σου είπα. Το θέμα με σένα είναι ότι ο Κουτσοπαναγής δεν έκανε Ηρακλειδής ενώ ο Γκάλης έκανε Αριανού. Για μια 30 χρόνια ακόμα θα έχει κόσμο, θα έχει λαό. Μιλάς. Το κατάλαβες ότι τον Γκάλη πρέπει να τον έχουν αυτοί εδώ πέρα και να το δίνουν κάθε μήνα 1000 ευρώ. Μιλάς για το Θεό του μπάσκετ. Ναι. Και για το Θεό του ποδοσφαίρου. Θεό του ποδοσφαίρου. Ο Θεός του μπάσκετ. Ποιο Θεό του ποδοσφαίρου. Έφερε τίτλους. Έφερε τίτλους. Δυστυχώς δεν έφερε ευρωπαϊκό. Δεν έφερε. Δυστυχώς. Εκεί κόντεψε. Βέβαια. Λοιπόν, ναι. Ο Ηρακλής δυστυχώς είχε μικρό πρόεδρο. Ναι. Ο οποίος ήταν νοικοκύρης μεν. Ναι. Αλλά δεν ενδιαφέρονταν να πάρει πρωτάθλημα. Ήρθε και μεγάλος πρόεδρος. Πώς το λένε. Για ένα ο Γιάνκος Δράκος. Για ένα μισό χρόνο. Σε διέλυσε. Και τον διέλυσε. Σε διέλυσε. Καλύτερα να έχει τον νοικοκύρη παρά τον άλλο που σε διέλυσε. Με το σταμάτησε. Θα τα λες τα πράγματα όπως είναι. Όπως είναι στα λέω. Δεν λέγεται, λέγει Γιώργιος Πανουλάκης. Πώς το λένε, πώς το λένε. Όχι Σταμάτης Πανουλάκης. Τι δουλειά κάνει, είμαι φίλος με τον. Είναι φίλος. Και ο οποίος μάθε και μια είδηση. Ναι. Ο Γιώργος. Ο κύριος Γιώργιος Πανουλάκης. Εξαιρετικός. Ο κύριος Γιώργιος Πανουλάκης έγινε ένα δικαστήριο πριν από ένα μήνα στην Αθήνα. Τι δικαστήριο. Δεν το γνωρίζει κανείς. Όχι, δεν το γνωρίζουμε. Κανείς δεν το γνωρίζει. Τι δικαστήριο ήταν. Μάθε λοιπόν. Ένα δικαστήριο για το οποίο κατηγορούνταν για τη χρήση της θείας του. Μάλιστα. Στον Ηρακλή. Ναι. Και τι έπαθε. Εμφάνισε όλα τα παραστατικά, ναι, και αθωώθηκε. Βεβαίως. Πανηγυρικά. Βεβαίως. Υπενθυμίζω, ναι, ότι μετά την φυγή Σπανουδάκη από τον Ηρακλή, ναι, είχαν καεί τα γραφεία. Ναι. Τα παραστατικά τα πήρε αυτός. Για να εσύ ακόμα 10 χρόνια μετά θα μας πεις το ρουφιάνο των γραφείων. Γι' αυτό οι Ηρακλήδες δεν σε θέλουν. Γιατί περιμέναν από σένα να πεις το ρουφιάνο των γραφείων. Αλλά πού να το πεις εσύ. Λέγε, τι λέει, ποιος μαθρίζει. Συνταξιούχος αστυνομικός και μεραρτόπουλε και ήμουν υπηρεσία Καφταζόγλου εκείνη την Κυριακή του 1977. Επιβεβαιώντας ότι ο Γρηγόρης είχε έρθει. Ναι, το θυμάται. Ναι. Λοιπόν, ραπ αυτός ο Μπίσεσβαρ παίζει στην ταινία Τζάνγκο. Μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα σε 4-3-3 με εξάρι. Κάτσε να διορθώνει λαλακίο. Τσίμιρο. Ο Κάτσε για μένα είναι ρολίστας στο να εξαφανίζει χαμηλά τον οποιοδήποτε αντίπαλο ορθεί με στην Τούμπα ή πάει έξω. Είναι η παλιά η σκούπα για μένα ο Κάτσε. Σκούπα. Ναι. Χούβερ. Η σκούπα ρε που λέγαμε. Σκούπα τι. Στη μεσαία γραμμή σκούπα. Σκούπα στη μεσαία γραμμή δεν υπήρχε. Πίσω από τους. Πίσω από τους μέσους. Μη, όχι, μη, άστο να πάει. Σαν το τετράζε. Θα μας βρίζουν. Σαν το τετράζε ρε στο λέω. Δεν υπάρχει σκούπα στα χαφ. Σκούπα υπήρχε στα λίμπερο. Στα στόπερ. Δεν σου απάντησε. Μπροστά από τα λίμπερο και πίσω από τη μεσαία γραμμή. Μπροστά από τα στόπερ. Και πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ποια δεκαετία. Τη δεκαετία του 70 και του 80. Τη δεκαετία του 70 και του 80. Τη δεκαετία του 80 κατεργήθηκε η σκούπα. Στάστα. Και τη δεκαετία του 60 και του 70. Σου είπα πολύ. Σταμάτα λίγο να σου πω τι θες. Είναι λάθος θες που σου είπα. Λάθος είναι. Μπροστά από τα στόπερ. Τη δεκαετία του 60 και του 70 υπήρχε ο λίμπερο. Που έπαιζε χώρο. Που έπαιζε χώρο. Και ο άλλος έπαιζε το center four. Τα χαφ και εκεί είχε μάντρουμαν. Μετά βρέθηκε η σύνθετη ζώνη. Να παίζεις ζώνη, ναι, και μάτου μας συνάμα. Okay. Υπήρχε και το 5-4-1, 4 στην ευθεία και ο λίμπερο. Και το Βενταβίδη υπάρχει. Προοδευτική εδώ και σε πήρε ένα 0 με τον Αλέφαντο, με τον Αλμανίδη. Λίμπερο στα χαφ, λίμπερο στα χαφ δεν υπάρχει. Υπάρχει ο κόφτης που παίζει μπροστά. Όντως αυτή η θέση είναι που λες. Τώρα είναι όντως. Περίμενε. Αλλά υπάρχει στο ποδόσφαιρο για μένα σύγχρονη θέση. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης του αντιπάλου. Είναι ο Μέση, μάλιστα. Πάρ τον κάτσε όπου πάει δεν στην περιοχή σου και φά τον όσο μπορείς χαμηλά. Μαζί με βοήθεια άλλο ένα χαφ. Για να βοηθήσεις να... για την, ναι, οικονομία, τι, του λόγου και για οικονομία ρε, να τρακάρουν στον δρόμο ρε, μη ρε. Το στυλ του, ποιο το στυλ, σουλούπι πιανού, του κάτσε. Του κάτσε. Είναι αυτή η παλιά σκούπα που λέγαμε. Δεν υπάρχει σκούπα ρε κόκκινε. Σκούπα υπάρχει στο Δήμο Καθαριότητας. Δεν υπάρχει σκούπα. Του κάτσε η θέση είναι. Παίζω πάω Ολυμπιακό στην Τούμπα. Ποιο είναι ο χάφο καλό στο 10 αυτονών, ο Φορτούνης. Πιάστονα ρε κουφάλα, Αλβανέ και σβίστονα. Ποιο είναι στον Παναθηναϊκό, ο Λέτο παίζει δεκάρι. Σβίστονα, χαμηλά. Φάτονα, λάχανο. Πού πάει, όχι στο κέντρο, μόλις έρθει κοντά. Από δίπλα θα είσαι.
Ποιο παίζει τώρα με τη Σάλκε, ποιο είναι δεκάρι, ξέρει, να με πει, δεν ξέρω εγώ. Που απέξουν στην Τούμπα, α τον κάνει με το μουσι σαν σαυρομιάρη που είναι, σαν ελεηνό εκεί. Γιατί είναι βρωμιάρη. Σαν ελεηνό, σαν τον τρελογιάννη που κάνει. Έχει τρίχε και τι αφήνει. Μπράσε τρίχε. Εσύ δεν έχει τρίχε. Άσε με καημένε. Του βρωμιάρη εκεί, σαν τον τρελογιάννη. Δηλαδή ο Καζαμπάκα είναι βρωμιάρη. Όχι, αυτό το περιποιείται το μουσι. Και πού το ξέρει. Δεν το βλέπω καθαρό. Τον μύρισε, τον μύρισε στον Καζαμπάκα, ρε. Η μασχάλη σου βρωμάει ένα τέσσερι τόμου ιδιοτήλα εκεί. Βάζει άξι και μάξι πώ θα λένε αυτά μπρουτ. Τι βάζει. Σιγά μην κάνει και προύτ. Βάζει προύτ. Με έφερε στο πουλόβερ αυτό το φορούσε ο Αλέφοντος 30 ποιο χρόνια πουλόβερ. Πριν. Στο ρουφ προπονητή ήταν. Από ρουφ ξέρει πολλά. Άντε φύγει από εδώ από πέρα. Ρουφ, πολλά. Αν πάλε να πούμε. Κόπινε επειδή πραγματικά. Ναι, κόπινε. Για τον Αλέο κόπανε. Ναι, ναι, ναι. Για σένα ξέρει. Ναι, κόπινε, ναι. Επειδή πέφτει μέσα στα αποτελέσματα του Ηρακλή, θα κερδίσει ρε φίλε το μάτι τη χρονιά με τη Βέρεια. Σε αυτό είναι ο κόκκινο ο καλύτερο στο Μετρόπολη. Έχει μια ρέντα εκπληκτική και μελέτη πολύ καλή. Σε αυτά τι προσκυνάω. Εγώ άσο δεν το παίζω. Γιατί? Θα τσιρίζω, θα φωνάζω, άσο δεν το παίζω. Δεν το παίζει. Εντάξει. Ακούστε το σε αυτά, εγώ δεν. Δεν το παίζω. Δεν ανακατεύομαι. Δεν το παίζω. Δεν το παίζει. Δεν ακουμπιέται αυτό ο άσο. Δεν ακουμπιέται. Πάει. Τελείως. Ούτε για αστείο. Άλλα θέματα. Υπάρχει στοιχηματικό ναι, ναι, κομμάτι στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι, τα κόρνερ θα μπει. Όχι. Όχι. Πολύ πιο εύκολο. Ποιο, τι. Αύριο θα το διαβάσει. Α, θα το διαβάσει. Πώ θα πάρουν εφημερίδα, ρε φίλε. Βέβαια. Κάνει και μάρκετινγκ στην εφημερίδα. Προμόσιο. Α, το πω από τώρα και δεν έχει αξία για αύριο. Έτσι. Πάει τελείως. Πάμε διάλειμμα. Δεν ξέρω αν πάει. Ο Ηρακλής δεν τελείωσε ακόμα πάντως. Αυτό το λέω για μία ακόμη φορά. Ναι. Μέχρι να τελειώσει. Ναι. Εντάξει. Δεν θα πεις τελείωσε. Ακόμα ελπίζει. Εντάξει, σωστό. Όσο ζω, ελπίζω. Σωστό. Δεν τα παρατάω ποτέ. Εντάξει, σωστό. Λοιπόν, απαραίτητο διάλειμμα. Ναι, ναι. Για την ομάδα της καρδιάς σου που είπε όχι ο Μπαρτολίνη, δεν είπε τίποτα. Ποιο? Ο Μπαρτολίνη. Είπε όχι. Πού είπε, είπε όχι. Μισό, πού είπε όχι ο Μπαρτολίνη. Στα γράμματα τέλετο. Είπε όχι ο Μπαρτολίνη γιατί δικαιώνει τον Ραπτόπουλο. Που λέει ότι ο Άρης ρευστό δεν έχει. Άμα είχε 20 χιλιάρικα, 30, 15, 28, ο Καρυπίδης θα του πει: έλα εδώ Μπαρτολίνη, πόσα θέλει, προκαταβολή τόσα. Πάρτα, έλα, θα έρχονταν. Το κατάλαβε τώρα. Παιδιά, πώς βλέπετε τον προπονητή της ΑΕΚ. Η πιο χουβαρτάδικη κίνηση του Τίγρη ήταν. Πολύ μεγάλο. Αυτός ο οποίος είναι παλικάρι, άντρακλας μέσα στην ΑΕΚ. Παλιός παίκτης είναι ο Αρδίζογλου που έσκησε το Μελισανίδη. Χρήστος Αρδίζογλου. Ναι, ρε, Χρήστος Αρδίζογλου. Χρήστος. Που έσκησε το Μελισανίδη. Έσκησε το Χρήστος Αρδίζογλου. Και τον Μπάγεβιτς και τον είπε τζάμπα στα μούτρα το επώνυμα. Οι άλλοι μαύροι, οι Δημητριάδηδες και ο άλλος ο Φλόρος ο Νικολαίδης, ο Τισάκ που κάνει ραντεβού. Ποιο ήταν το πιο χαρακτηριστικό. Ναι, σταμάτα. Κοτάρες! Το πιο χαρακτηριστικό του Χρήστου Αρδίζογλου ποιο ήταν. Η ταχύτητα, η όχι, τέχνη, όχι, η διείσδυση. Ένα χαρακτηριστικό έχει. Για παίρνουμε να μάθουμε. Ήταν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής της εποχής του, ναι, που είχε κατεβασμένες κάλτσες. Άχω. Φυσικά θα έλεγε κάτι που δεν έχει σχέση με τον ποδόσφαιρο. Δεν ισχύει αυτό που λέω. Ναι, σήμερα ήταν δεν ο μοναδικός, ναι, που είχε τις κάλτσες κατεβασμένες. Αυτό απαγορεύεται σήμερα. Αυτό απαγορεύεται. Ο Μαμακούλας όχι στην Ελλάδα. Αυτό απαγορεύεται σήμερα. Δεν ισχύει αυτό που λέω. Ισχύει, αλλά απαγορεύεται. Μπορούσε να περάσει, να τριπλάρει δύο εστίες παρακάτω. Τόσο καλό ήταν στο τρέξιμο. Το θυμάσαι? Πολύ καλά. Ποιο μάτς? Σε πολλά. Ένα. Ειδικά με τον Ηρακλή. Α, όταν σε απάφθονε με τον Ηρακλή. Όχι, με τον Ηρακλή εδώ δεν κατάφερε να απαυτώσει, αλλά κάτω στο 2-0 με άφησε, ξέρω, το 82-83. Το 83. Μετά το 3-1, ναι. Mm. Με το χέρι του Κότη. Αφού είστε κομπλεξικές γρίες. Άντε, βρωμάρι πετώ. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μάνα, παίζει καθόλου κασέρι? Στο ψυγείο, κοίτα γόρι μου. Νομίζω φέτα έχουμε μόνο. Και φέτα, ρε μάνα. Μαρούλι, μαϊντανό έχεις? Καλά, τα φτιάχνεις. Μπαγιόκο εννοώ, ρε μάνα. Λεφτά. Το φάγα όλο το λίπος. Α, μπικικίνι. Έλα να σε φουλάρω καύσιμα. Τα λέμε λαϊκά. Γιατί όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη, το τετραπλό jackpot του Λαϊκού Λαγίου μοιράζει 3.900.000 ευρώ. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος του ομίλου ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Συνεχίζονται οι εκρηκτικές εκπτώσεις στο One Salonica με έξτρα μειώσεις στις ήδη χαμηλωμένες τιμές. One Salonica Outlet Mall. Ταξί, ταξί. Ολύμπου 78. Στο τζαρουχά για πατσά, ε. Στον τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Mm,
ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρούχας, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310 271 621. Από το 1952, παράδοση. Αρχικά σχεδιάσαμε το νέο πεντάθυρο Fiat Tipo. Μετά του δώσαμε την πιο απίστευτη τιμή της κατηγορίας του. Προσθέσαμε δυναμική σχεδίαση, ευρύ χώρο εσωτερικό, 440 λίτρα χώρο αποσκευών, 6 αερόσακους, σύστημα ψυχαγωγίας U-Connect, Air Condition, χαμηλή κατανάλωση 3,7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και πολλά, πολλά περισσότερα. Το deal της χρονιάς από τη Fiat συνεχίζεται. Αποκτήστε το νέο πεντάθυρο Fiat Tipo στην καλύτερη τιμή της κατηγορίας του, από 12.990 ευρώ, με 5 χρόνια εγγύηση, 5 χρόνια οδική βοήθεια και με 99 ευρώ το μήνα. Νέο πεντάθυρο Fiat Tipo. Δίνοντας λιγότερα, αποκτάτε περισσότερα. Ανακαλύψτε το στην Fiat Σφακιανάκης. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 121, Πηλαία Θεσσαλονίκης. Θέλω τρέλα, θέλω πράγματα. Και πού θα τα βρει? Στο Princess Casino φυσικά. Την 5η 26 Ιανουαρίου υποδεχόμαστε τη Λένα Παπαδοπούλου στην κεντρική σκηνή του καζίνο για μια βραδιά γεμάτη χορό και τραγούδι. Και φυσικά κληρώσεις αξίας 337.000 ευρώ για όλο το μήνα. Princess Casino, ζήσε το μεγαλείο. Πω φιλέ, έχω μια πείνα. Θέλω να μασίσω ό,τι βρω μπροστά μου. Ε, όχι και τη βρεις μπροστά σου. Αν έχεις όρεξη για μάσιμα, να είναι το στέκι. Μάσιμα στην Ηλιούπολη. Σας, λοιπόν. Πάμε μάσιμα να φάμε τα πάντα. Από τον καλύτερο γύρο μέχρι το πιο γευστικό μπέργκερ. Μάσιμα. Μακρυγιάννη 74, Ηλιούπολη. Τηλέφωνα 2310-6655-90 και WhatsApp 6987-430-440. Μη μασάς λοιπόν. Μάσιμα. Για να μην τρως ό,τι βρίσκεις μπροστά σου. Θέλεις μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες στο σεξ? Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Βελτιώνει τη στιτική λειτουργία. Επιβραδύνει την εξπερμάτιση. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Φυτικό συμπληρώμα διατροφής χωρίς παρενέργειες. Διαρκεί πάνω από 48 ώρες. Γνωστοποιημένο στο νέο. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Έλα και εσύ στη χαρά της ζωής με σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Στα φαρμακεία. Για πληροφορίες 210-7628-711. Υπεύθυνος κυκλοφορίας Πάνος Στασινόπουλος. Yeah. Το Μετρόπολης 95,5 και η Τάγουιν σας προσκαλούν στην πρώτη μεγάλη πρεμιέρα της χρονιάς. Ευχαριστώ. Με κάνετε να κοκκινίζω μέσα από τη μάσκα. Η ταινία Lego Batman. Batman! Batman και Joker θα έρθουν για μία ακόμη φορά αντιμέτωποι σε μία αναμέτρηση που θα μείνει στην ιστορία. Η ταινία Lego Batman. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη ως η φωνή του Batman, τον Φάνη Μουρατίδη ως Joker, τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο ως Robin, την Ιωάννα Πηλιχού ως Batgirl και τον Χρήστο Σιμαρδάνη ως Alfred. Έχω μια ιδέα. Καλύτερα. Τώρα θα σε κοιτάζω από το λαιμό και πάνω. Δείτε πρώτη την Dream Team του Lego Batman την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου στις 12.30 το μεσημέρι στα Village Cinemas στο Mediterranean Cosmos. Συντονιστείτε με τις εκπομπές του Μετρόπολης 95,5 και κερδίστε προσκλήσεις. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου έχει φωνή. Λοιπόν, εδώ είμαστε και οι γραμμές πλέον είναι δικές σας. Το 2310-90-90-90-955 και το μήνυμά σου το 54-340. Μετρόπολης 95,5, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό, να πω ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδης, ο οποίος μπορεί να βρεις από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι και το πιο μεγάλο, από ένα καθρέφτη αυτοκινήτου μέχρι και μηχανή αυτοκινήτου με 150 ευρώ να το βρεις, να το τοποθετήσεις στο αμένους αυτοκίνητο ή να στο βρούνε και να στο βάλουν οι ίδιοι, σου δίνουν και γραπτή εγγύηση με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Τα τρία εντάρια δικά σας, πολύ ΠΑΟΚ είχαμε σήμερα, λέτε ό,τι θέλετε, τρεις βλέπω στην αναμονή, άλλοι τρεις μπορούν να τηλεφωνήσουν. Πάμε στους φίλους. Ναι. Παρακαλώ. Καλησπέρα, παιδιά, από Ξύθιμαι. Γεια σου, φίλε. Πριν αυτό που είπε
κοστίσει και δίκαιο. Δηλαδή, εκεί που οδηγούσα, είπε κάτι και πραγματικά το έκανα να τρακάρω. Εντάξει, με όλη την καλοσύνη το λέω, γιατί συμπαθώ γενικά. Αλλά αυτό που είπε για τον Κίσο και τον Στέλιο, δηλαδή, δεκάριο Κίσο. Με τι πήγε να τρακάρει, λέγει, πε μου. Όχι. Με τι, με ένα κόνο, δεν είναι. Όχι, τόσο... επειδή είπα ότι μπορεί να παίξει δεκάριο Κίτσκιου. Έτσι, με όλο το χιούμορ κάνουμε, έτσι. Μπρε, χιούμορ, λοιπόν, δηλαδή, συγγνώμη. Μπράβο. Αν πρέπει να τρακάρεις, επειδή σου είπα εγώ ότι κατά τη γνώμη μου μπορεί να παίξει δεκάριο Κίτσκιου. Με αυτά που σου λένε κάθε μέρα αυτοί οι οποίοι μας κυβερνάνε, τι θα έπρεπε να κάνεις. Δεν ασχολούμαι με αυτά, εντάξει. Πιθανόν έχει δίκιο. Από αυτά κινδυνεύεις, από μένα δεν κινδυνεύεις σίγουρα. Λοιπόν, ο Κίτσιου δεν παίζει ούτε στον Ηρακλή Θεσσαρή. Δηλαδή, εγώ προπονητής μου δεν έβγαζα για να βάλω Κίτσιου, σκέψου. Ο Κίτσιου είναι για να παίζει μόνο σε ένα σύστημα, κατά τη γνώμη μου. 3-5-2 με 3 καλά στόπερ. Να μην φοβάται να φάει γκολ από δεξιά. Πετά ένα Βαρέλα δεξιά, σαν τρίτο center back. Και τον βάζει σε μάτια τα οποία δεν διατρέχει κίνδυνο. Δηλαδή, με Σάλκε και τα λοιπά και μεγαλομεσαίε ομάδε, όταν το σκέφτεσαι. Τον βάζει για να ξεκουράσει, α πούμε, το μάτο σαν ένα χτισινό μάτι με λεβαδιακό. Ναι. Με κανένα. Αστέρα με κανένα τέτοιο. Πρώτον αυτό. Δηλαδή, φίλε, μέτριος... μην παίρνει όρκο για ποδοσφαιριστές γενικά. Άκου του λέω. Συμφωνώ μα. Απλά ήδη ο Κίτσικ παίζει 4 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Πόσο. Εντάξει. Έχει δείξει μέχρι που μπορεί να φτάσει. Αμυντικά μέτριο, επιθετικά μετριότατο. Δηλαδή, επιθετικά είναι μετριότατο. Μάλιστα. Δεν μπορεί να κάνει μία μπουκα. Έχει πατήσει ποτέ περιοχή. Δηλαδή είναι αυτό που εγώ χθε. Μόλι προχθέ έβαλε γκολ. Εντάξει, έβαλε ένα γκολάκι. Αλλά χθες που έβλεπα το μάτο, κάθε φορά που έβλεπε την μπάλα. Για τον Κίτσικιου μου λέει. 4-5 φορές το περνούσε. Το κι εγώ, ρε. Αυτό πρέπει να διορθώσει. Το ότι είναι κοντό στι έντρε, όταν παίζει με 4 και γίνει σέντρα από τη μεριά του Λέοβατς, πρέπει να γίνει τρίτο center back. Τρίτο center back δεν μπορεί να γίνει. Αυτά είναι μαθηματικά οι ψήσει αυτή για τον κόκκινο τώρα. Αν μιλήσω εγώ τώρα με τον κόκκινο για τον Κίτσικιου που μπορεί να παίξει. Άσε με τώρα. Όχι, όχι, όχι. Αυτό είπα. Με 3 αυτό περνάει. Κατά τα άλλα, για να περάσει παίκτη. Εσένα δηλαδή με δυσκολία σε περνάει, είμαι σίγουρο. Είναι ένα κλικ ίσω ανώτερο από το Σαλμπικίδη στο ένα μέρα. Για να καταλάβει το σέλιο τον Κίτσικιου. Okay. Αυτό. Κατά τα άλλα, ωραία μπαλίτσα παίξαμε χθε. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι μέχρι τη Σάλκε, όπου αν παίξουμε με 3-5-2 με σοβαρή άμυνα. Εκεί να βάλεις 3-5-2. Έχεις ένα μπελά, ένα μπούφο center back το Βαρέλα. Έχεις πρόβλημα εκεί. Είναι, μπορεί να χάσεις κύπελο και πρόκριση και τελικό κύπελο από αυτόν. Είναι προβληματικός αμυντικά. Θα έχω όμως Κωστή Στέλιο λίγο πιο πίσω. Ένα θα έχεις πιο πίσω. Ποιον? Στέλιο Μαλεζά. Ναι. Έχεις το Μαλεζά πιο πίσω. Και αν κάνει ένα μπέναλτι ο Βαρέλα που δεν πρέπει να το κάνει με οργανωμένη άμυνα, χάσει το μάτς. Ρε, αυτό τι τον πήρατε. Άντε φέρτε το Χατζη Ισαΐα. Παίζει ο Χατζη Ισαία και παίζει. Τι να το... και δεν επειδή πήρε ένα εκατομμύριο τώρα πρέπει να παίζει. Και συνοχλεί αυτό που δεν το βλέπετε πίσω. Ότι είναι προβληματικό. Προβληματικό. Είναι προβληματικό, αλλά. Τι άλλα. Αυτό που είχαμε μέχρι στιγμή, αν εξαιρέσει φυσικά εποχή Κοντρέρα κλπ. Είναι πολύ καλύτερο από όλου του άλλου. Τι καλύτερο. Δηλαδή, τι καλό σου έχει δείξει, για παίζουμε ένα καλό. Είναι πολύ δυνατό, είναι γρήγορο. Τα τσάφ του τα κάνει. Γρήγορο είναι. Ρε φίλε, μία φάση πιέστηκε χθε. Όχι πιέστηκε, με στο... τα μάτια και έβγαλε την μπάλα κόρνερ. Πλάκα μου κάνεις. Εντάξει, δεν είπε ότι με το λεβαδιακό ρε φίλε, μία φάση υποψία πίεσης είχε και την έβγαλε κόρνερ. Και μου λες για το Βαρέλα, 800 χιλιάρικα. Συμφωνώ, και θα τράκαινες για τον Κίτσιου. Καλά, ήταν φαουλ. Λοιπόν, αλλά για να πάει στη Ρουμανία και να είναι αρχηγός, μαύρος παίκτης, κάτι έχει να πει. Δηλαδή, εγώ δεν μπορεί να είχε να πει στο παρελθόν. Πάρε ένα Βερνίκι Κάμελ, βάψε το Χατζη Ισαΐα μαύρο, πλύν του και τα δόντια με λεκα... με... και δώσ' το άλλα 300 χιλιάρικα. Και α σου πω εγώ τι θα είναι. Άσε ρε τώρα, ποιος βάλε. Έγινε παιδιά, χάρηκα. Την πατήσατε, τον επόμενο. Την πατήσατε με τον Βάρελα, πάει. Μπορεί να χάσει πρόκριση, μπορεί να κάνει να νικάσει ένα 0, να περάσει center for ψηλό, να τον πιάσει αγκαλιά. Είναι μπέρδεμα, άσε το τώρα, μην. Ναι. Έλα φίλε. Κωστά. Έλα φίλε. Τι βγάζει τέτοια με τον Δημητριάδη εσύ. Ποιο Δημητριάδη? Αυτό που ανέφερες πριν την... Και τι εσύ τι είσαι, γκόμενα του Δημητριάδη εσύ. Γκόμενα του Δημητριάδη, θα έχεις άξει πως έχει πηδήξει ο Δημητριάδης. Άντε φύγε από Δαρκαραγκιόζη. Ο Δημητριάδης. 22 πίεση, 18 η μικρή. Πάει και στο Μελισανίδη κάνει πλάτες. Και βγήκε ο Αρδίζογλου γίγαντας και τους διέλυσε. Ο Δημητριάδης. Σεντερφοράρο ο Δημητριάδης. Τώρα είναι του τζάμπα υπάλληλος. Κάτσε τα βγάζε συγκόμενα του Δημητριάδη εσύ. Ξύπνιε, άτροπε. Πάμε επόμενη γραμμή. Άτροπε. Άτροπε. Μήπως είναι και άτρωτος. Ναι. Έλα φίλε, θα φανεί αυτό. Έλα, χαιρετ...
Έλα, χαιρετώ τα παιδιά. Έλα, φίλα, τι έγινε. Τα παιδιά. Έλα, Coca-Cola, δραπτό που λέει. Όπα, ο Coca-Cola είναι. Έλα. Λοιπόν, αυτό που λέει, έχεις 1000% δίκιο για τον Περέιρα. Ο άνθρωπος και πάλι που μπαίνει και προσφέρει... Και καλό παιδί. Κάνει... Μπράβο. Είναι και φιλότιμος. Δηλαδή δεν, δεν μιλάει, δεν λαλάει. Εγώ τον συγκρίνω σε χαρακτήρα με το Λίνο. Πολύ καλό παιδί. Ναι ρε φίλε. Ναι, πολύ καλό παιδί. Εχθές είπε το μυαλό μου είναι στον ΠΑΟΚ. Τον έχει εκθέσει τον Ίβιτς, εκτίθεται από μόνος του Ίβιτς, έτσι. Έχει, τρώει τα κολλήματα, έχει τα που λένε του τον Κλάους και τον... Βρε, που λένε να έχει ο καθένας, να τον βγάζουν... Προσπαθεί με κάθε τρόπο να βάλει ο γκολ Κλάους. Είναι κομπλεξικός όσον αφορά τον Περέιρα, α, γιατί άμα συμβόλου. Τον έβαζε εξ αρχής, θα είχε 10 με 12 γκολ μέχρι τώρα. 10 με 12 γκολ θα είχε. Και αντί να τον πιάσουν από τη διοίκηση... Οι οπαδοί το όνειρό τους ήταν να φύγει αυτός ο Τζαβέλας από εκεί και πέρα, δεν τους ενδιαφέρει ρε, τι γίνεται στην ομάδα. Βάλε ρε τον Περέιρα, ρε, όλη η κερκίδα φωνάζει για αυτόν τον Περέιρα. Φτάνει, κούρασες και με τον Κουλούρη. Βλέπει μπάλα η κερκίδα, φαίνεται. Τον θέλαμε τον Κουλούρη ρε, καλό παιδί είναι αυτό. Το περιμέναμε τον Κουλούρη, δεν φύγε ρε φίλε. Ο Κλάους Χαρταετό μέχρι τώρα. Παρακαλάει μπας και πάρει κανένα πέναλτι για να σκοράρει. Ναι, δεν γίνεται ρε φίλε, έχεις κουράσει. Βάλε τον Περέιρα, τι να κάνουμε άλλο ρε, τι να κάνουμε άλλο. Μέχρι τώρα να είχες καλύτερο του Περέιρα, να σου πω πάει ρε, άστο, εντάξει. Ναι, να πω ναι. Τι γίνεται ρε, σιδέ, κολλήματα πες το. Κόμπλεξ πες το. Κολλήματα και κόμπλεξ. Κολλήματα και κόμπλεξ. Τα μυαλά μας εμάς, μη μας τα πονάς άλλο ρε σερβε. Φτάνει. Στον επόμενο. Γεια. Πολύ ωραία κριτική. Στον επόμενο. Πολύ ωραία. Αξιοπρεπέστατη κριτική. Εσύ τι έχεις με τον Δημητριάδη, ρε. Άρα, Δημητριάδη. Αρδίζογλου είναι το παλικάρι. Ο Αρδίζογλου είναι ο ΑΕΚΤΣΙΣ. Ο Αρδίζογλου είναι συναισθηματικά με την ΑΕΚ. Άντε, μπράβο, Δημητριάδης. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς το. Τι κάνουμε, Ραπτοπούλε. Την παλεύουμε. Ο Τανάση. Την παλεύεις, έτσι. Κλείσ' το ραδιόφωνο. Τι, μικροφωνίζει. Δεν μικροφωνίζει, έτσι θα σε λέω. Έτσι, λοιπόν, με ακούς τώρα. Πατάτες, καρπούζια. Έλα, φίλε, πάμε. Λοιπόν, Ραπτοπούλε. Ραπτοπούλε. Δεκαετία 80 και 90, ναι. Έτσι, ο Κίτσιου, γιατί εγώ είμαι από τις 90 και μετά, έτσι, και πριν είχε παιχταράδες, ναι, και ο ναι. ΠΑΟ και εμείς ήμασταν και αυτά. Ο Κίτσιου δεν θα περπατούσε ούτε καν έξω από το γήπεδο. Ούτε ο Κάνιας, ρε φίλε, θα περπατούσε. Ούτε, ποιος, ο Κάνιας είναι παιχταράς, ρε. Για σένα είναι παιχταράς ο Κάνιας. Δηλαδή θα έπαιζε ο Κάνιας και θα έμενε ο Σκαρτάδος έξω. Αγόρι μου, είχες γιώτη εγκομίτη, ξέρεις σημαίνει γιώτης εγκομίτης. Θα έπαιζε ο Κάνιας και θα έμενε έξω, ξέρω εγώ, ο Μαραγκός. Μα ακριβώς αυτό λέμε. Αυτό συζητάμε. Βρε, αυτό λέμε, βρε, απουλάκι μου. Και εσείς μου έχετε κάνει τώρα τους, δεν ξέρω, τους κουτσούς όλους να μου τους κάνατε παιχταρά. Αυτή είναι σήμερα όμως, για. Α, αυτή είναι σήμερα. Έτσι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο δηλαδή. Αυτό έτσι. Είναι σήμερα. Το προϊόν. Να το χαίρεσαι, ρε, αυτό που να το χαίρεσαι τώρα το ποδόσφαιρο που έχεις και σχολιάζεις, ρε, αυτό που λένε. Και τι έτσι, να κάνω, ρε φίλε, αυτό το ποδόσφαιρο. Έχω αυτούς τους πολιτικούς έχω. Αυτούς τους δημοσιογράφους έχω. Αυτούς τους οδηγούς έχω. Έχουν περάσει αγόρι μου παιχταράδες από τον ΠΑΟΚ. Και όσο μίλησες προηγουμένως για τον Αρδίζογλου. Τι σχέση έχουν όλα αυτά τα γατιά με τον τρελό το μουλάρι, ρε. Τι σχέση έχουν αυτά τα γατιά. Ο Αρδίζογλου την έπαιρνε από το χαράο την μπάλα από τη δικιά την περιοχή και την έφτανε στην άλλη. Άσχετα με το είναι σουτέρο, κάτσε λέει. Ρε, περνούσε ρε 10 γήπεδα περνούσε και μπορούσε να τρίπλε. Ο άλλος ο Ασλανίδης έσπασε τα δοκάρια. Βρε αγόρι μου τώρα, τι συζητάμε τώρα εδώ πέρα. Όλα είναι, ξέρεις, τη μαρμίτα, να οικονομήσουν οι, πώς το λένε, οι μεγαλοπαράγοντες και οι μεγαλοεκτιματίες. Ναι, αλλά, στοίχημα, αλλά, μιλάς για ένα ποδόσφαιρο όπου όλα τα παιχνίδια γινόταν την ίδια ώρα και όλα τα γήπεδα ήταν κατάμεστα, οι εφημερίδες ξεπουλούσανε, ξαφανιζότανε και όλος ο κόσμος ασχολούνταν με το ποδόσφαιρο και τώρα μιλάς για ένα ποδόσφαιρο που όλα τα γήπεδα μαζί δεν μπορούν να μαζέψουν 30.000 κόσμο. Τα καφενεία μαζεύουν κόσμο όταν παίζουν συγκεκριμένες ομάδες. Πρόσεξε με. Άκου τι θα σε πω. Μήπως θέμε πρώτα εμείς, μετά φταίτε εσείς και μετά φταίνε οι μεγαλοπαράγοντες. Γιατί κονομάνε το πλάτη μας. Κοίταξε. Θα σου πω τη σειρά. Πρώτα φταίνε οι παράγοντες. Μετά φταίτε εσείς. Βάλε και εμάς. Μετά φταίμε εμείς οι δημοσιογράφοι που αντί να λέμε ότι αυτό που βλέπετε είναι μια μάπα και τίποτα άλλο, σας λέμε ότι κάνουμε κριτική και κάνουμε διαλέξεις λες και είναι αντικείμενο επιστημονικής μελέτης στο ποδόσφαιρο σήμερα. Εντάξει. Και μετά φταίει και ο κόσμος ο οποίος
το ακολουθεί. Και δεν θα έπρεπε να το ακολουθεί καν. Θα έπρεπε να το αποξιώσει τελείως. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Εντάξει, ρε φίλε, τότε με το σκεπτικό σου, κόκκινε, δεν πρέπει να πάμε στην εκκλησία γιατί γίνονται ιστορίες. Δεν πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο γιατί. Είσαι ιστορίες. Τόσο κοντόμυαλος που δεν έπιασε αυτό που είπα. Τι να πιάσω, μωρέ, να μην πάω. Δεν μπορεί να το πιάσει, ρε. Να μην πας πουθενά τώρα. Για να το πιάσει πρέπει να έχει μυαλό. Στο σχολείο γιατί τεμπέληδε οι δάσκαλοι και δουλεύουν 8 μέρες. Και πάνε στην παραπαιδεία. Μην πάμε πουθενά τότε. Θα κάτσουμε στο σπίτι. Θα πω και κάτι άλλο. Σέντερ φορ, πρόσεξε. Σέντερ φορ στον Μπάουκ, ο Κλάους. Εντάξει. Όταν στον Μπάουκ είχε σέντερ φορ, εγώ θα σου φέρω το πιο τελευταίο, α πούμε. Για σουμάκι, για σουμί. Και παιχταρά κιόλα, έτσι. Και την έβαζε και την παλάμε. Ο Κύπριος. Ο Μηταράς. Ναι. Ο Μηταράς αυτός με τη μύτη. Έστω και με τη μύτη την έβαζε. Τι σημαίνει εκεί. Για αυτούς με τις μύτες μεγάλες, δεν τις λένε. Ο Κλάους, επειδή το έχω πει και σε φίλους, ο Κλάους από τη μέρα που ξεκίνησε εκείνα τα τατού στο αριστερό το χέρι, μετά ξεκινήσαμε στο δεξί και μετά δεν ξέρω πού το βάλαμε το τατού, έτσι έχει γίνει μεγαλύτερη μούφα που υπάρχει, που κυκλοφορεί στον πλανήτη Γη. Φιλιά! Δεν τα ξέρετε καλά με τον Αρδίζογλου. Από τότε που διώξαν τον γιο του από την Ακαδημία της ΑΕΚ, λέω την Άννη και τα γράφουν σε κάτι σαν έτσι κακιά ώρα, σαν αυτό που γράφει ο άλλος ο γραφικός σου. Έξε μπάλα ρε τώρα με τον Αρδίζογλου. Έτσι λέει κάποιος φίλος. Ας λέει τώρα του Δημητριάδη κολλητή τώρα που για τον Αρδίζογλου. Ποιος τον το βάζει. Ορίστε. Άιντε τώρα. Ναι. Παρακαλώ. Έλα. Καλησπέρα. Έλα. Γεια σας, παιδιά. Καλώς τον. Από Λίμνο τηλεφωνώ, Γιώργος Παουκτής. Γεια σου, Λίμνο. Τι κάνετε. Όλα καλά, εσύ. Λοιπόν, με τον Γρηγόρη θα ξεκινήσω πρώτα. Γρηγόρη, τι κάνεις. Υπομονή. Σωστός. Γρηγόρη, γίνεται ρε φίλε, έχω πει και άλλη φορά από το Facebook. Λίγο οι προβλέψεις για τη Super League να κοινοποιούνται Σαββάτο πρωί να προλαβαίνουμε εκεί με το καφεδάκι να του παίζει να τα παίζουμε κι εμείς. Φίλε, δεν κοινοποιούνται, δεν μπαίνουν ναι, στην εφημερίδα. Στο μέτρο σπορ εννοώ, κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Μπαίνουν μόνο στην εφημερίδα. Ναι. Επειδή είμαι στη Λίμνο, καταλαβαίνεις, μέτρο σπορ δεν μπορώ να αγοράσω. Σε καταλαβαίνω. Δεν φτάνει στη Λίμνο η μέτρος πον. Αλλά δεν μπορώ. Είμαστε πολύ παοξίδες βορλαρίτες στρατηγικοί. Άρα οι παοξίδες στη Λίμνο κλάει μάιν και η Αργιανή, Κυρακλειδής. Δεν έχει. Όχι ρε φίλε, όχι. Πώς όχι, το φως φτάνει στη Λίμνο. Κάτσε ρε φίλε, το φως φτάνει στη Λίμνο. Πώς. Το φως. Το φως φτάνει ρε φίλε. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός παίρνει το πρωτάθλημα. Γιατί το φως πάει στη Λίμνο και δεν πάει μέτρος πον. Ραπ, και καμιά Θεσσαλονικιώτικη περίμενε. Εφημερίδα. Το κατάλαβες. Τι ραπ. Εντάξει, αν πας στη Λίμνο και φωνάξεις ΠΑΟΚ, θα σε κοιτάξουν να σε πούνε αυτός. Είναι, ξέρω εγώ, από ραπ, το πετάξαμε με αλεξίπτωτα από εδώ. Σταμάτα τα δικά. Αμα ήταν θα είχε στη Λίμνο. Λιμνιέ. Δεν είμαι Λιμνιός, Γρηγόρη, πες μου. Απλά είμαι στη Λίμνο, πες μου. Μην το ανοίγεις το θέμα εφημερίδα, πονάει πολύ άστο. Άλλη ώρα. Ρε φως έχει στη Λίμνο. Πάλι τα ίδια. Ρε φίλε, δεν θέλω να μιλήσω, σου λέω. Άστο. Στην Αλεξανδρούπολη. Όχι για τη μέτωπο. Όχι για τη μέτωπο. Στην Αλεξανδρούπολη φτάνει το φως. Εντάξει, φτάνει. Είναι Ολυμπιακή, στην ρε, Πάτρα φτάνει μέτωπο. Γι' αυτό εντάξει, το παίρνει εντάξει, το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Άντε μπράβο. Μισό λεπτό. Ο Ολυμπιακός παίρνει το πρωτάθλημα για αυτά που είχε πει ο Άγγελος στην Αθλητική Κυριακή. Με αυτά που είπε για τον Αβραάμ Παπαδόπουλο τα είπε όλα. Ένα από αυτά είναι αυτό που σου λέω. Όχι, ένα είναι ο. Όχι, συγγνώμη. Ναι, πέρα ναι. Από όλα έχει, τα έχει, κουσούρια έχει, που έχει ο Άγγελος, κουσούρια δικά σας. Ήταν όλη η αλήθεια με τρεις κουβέντες. Γι' αυτό Ρίγορη, σου λέει. Να προλάβω να μην καθυστερώ, να προλάβω να τα πούμε όλα. Πρώτο θέμα αυτό για σένα. Δεύτερο, με τον Μπρίγκοβιτς διαφωνώ για χθες που είπες κάτι. Ότι γιατί δεν έπαιξε, γιατί δεν είναι στην αποστολή. Επειδή παίζουμε μπάλα, τα ξέρουμε αυτά. Μέσα σε μια εβδομάδα ο άνθρωπος ακόμα δεν ήρθε. Δεν μπορεί. Κάθε προπονητή σοβαρός δεν τον έπαιρνε στην αποστολή. Δεν έχει να κάνει με την αξία του. Μπορεί να βγει και παλτό, δεν ξέρω. Αλλά έχει να κάνει να μάθει λίγο την ομάδα, να μάθει την τακτική της ομάδας κτλ. Να ξέρει, δεν είναι ότι δεν είναι καλός παίκτης. Όταν βλέπω, φίλε μου, όταν βλέπω τα εκατομμύρια να χοροπηδάνε. Ναι, Γρηγόρη, εντάξει, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Εντάξει, μπορεί αυτό και μόνο, τίποτα άλλο. Εντάξει, αλλά δεν έχει να κάνει το ότι στην πρώτη εβδομάδα δεν τον πήρε στην αποστολή. Αυτό δεν έχει να κάνει. Δεν είπα αυτό. Το κατάλαβες, πιστεύω. Γιατί δεν είναι στην αποστολή, τόσα λεφτά έδωσε κτλ. Αυτό είπα. Ένα κομμάτι άλλο το άλλο. Αυτό σου λέω. Το ότι δεν τον πήρε στην αποστολή δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλό παίκτη. Που ανεξάρτητα μπορεί να μην βγει καλό. Σε καμία των περιπτώσεων. Σωστά μιλάς. Και τελευταίο. Λοιπόν, πάμε λίγο στο ραβ. Έλα, Παλαβόφατσα. Μάλιστα. Λοιπόν, Περέιρα τον προτιμώ για δεύτερο επιθετικό παρά αριστερό εκτρέμ που τον έβολο σέρβο, συμφωνεί. Ναι, αλλά. Δεν έχεις χαφ να παίξεις 4-4-2 σαν τον Σιμεώνε, οπότε πρέπει να παίξεις με 3 χαφ
και να τον μπασταρδέψει τη θέση αυτών. Μπασταρδό. Μπασταρδό. Μπασταροδοενιάρη δηλαδή να τον βάλει. Μπράβο, γιατί δεν βλέπει, είναι ζουζούνι. Μπαίνει μέσα στις φάσεις, παίρνει τα rebound από την απόκρουση κτλ. Γι' αυτό το λέω. Το θέλω και μέσα στο κουτί. Όχι στην πλευρά, γιατί δεν έχει τη σέντρα. Και αυτό να το πει στον Ήβης που το βάζει στην πλευρά. Και πάλι τον ξεφτιλίζει. Ναι, 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 σωστό. Για Μιχταχίδη δεν συμφωνώ. Για βασικό, όσες φορές το παλικάρι πήγε δεν έκανε τίποτα. Ενώ έχει καλά στοιχεία. Σαν αλλαγή όμως πάντα κάτι δίνει, δεν ξέρω. Σαν αλλαγή, Γρηγόρη, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Κάτι δίνει. Αυτό είναι αντικείμενο. Να είσαι καλά. Σωστό. Χαιρετισμού, φιλιά, τα λέμε. Γεια σας. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα 7-69 Σίδνεϊ Αδελαϊδα 2-0 άσο στο ημίχρονο γη. 7-73 Μπεϊτάρ Τελαβίβ Ραμλά. Ιρών Νεσχέρ 1-0. 7-76 Μακάμπι Ναζαρέτ Χάπολ Ραμάτ Γκάν 0-2. 7-77 Μακάμπι Νετάνια Χάπολ Ναζδράτ Ελίτ 2-0 τα γκολ που έχουμε μέχρι στιγμή. Ανεβλήθη στην Τρίτη Γαλλία το 7-96 Σάμπλιτ Χέλε Μπέλφορτ και το 800 Έπιναλ Κιουβέτ έχουν αναβληθεί. Τα υπόλοιπα θα γίνουν κανονικά. Τώρα παίζουν αυτοί, τώρα πιστεύει σε μάτς τέτοια ώρα την Ναι. Εναντίον τη Βιθλέμ, να πούμε. Μάλιστα. Εντάξει, καλά, κανείς και τα λέω. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Καλά είστε. Α, αυτό λέμε ακόμα. Καλά. Μπράβο, ρε παιδιά. Λοιπόν, Φωτίωνο Νέγρη 2007 με 2008. Υπήρχε μια καφετέρια. Φωκίωνος Νέγρη. Υποβρύχιος. Ε? Που την είχε, λέει, ο Υποβρύχιος. Ποιος είναι ο Υποβρύχιος? Έλα. Μ' ακούνε οι ακροατές, ξέρουν ποιος είναι. Ο μεγαλύτερος αντιπαγωγητής, ο παδός του Ολυμπιακού. Α, ο Υποβρύχιος, ναι, ναι. Λοιπόν. Μόνιμος κάτοικος. Τώρα. Τότε ήταν δημοσιογράφος τότε του Sport FM και τώρα κάποιο εκεί πέρα άλλου σταθμού, ο οποίος έλεγε για το πόσο καλή ομάδα είναι ο Ολυμπιακός, για το πόσο καλύτερος λαός ήταν του Ολυμπιακού. Ο ίδιος δημοσιογράφος προχτές πόσταρε στο Facebook φωτογραφία του Καμόρα και τον στοχοποίησε ότι αυτός είναι το ξυπόλυτο κεφάλι. Όνομα Νίκο Τζατζαράς. Να το χαίρεστε. Ο Τζατζαράς τι είναι, συγγνώμη, τι είναι ο Τζατζαράς? Ξέρεις τι είναι. Ο παδός του Ολυμπιακού. Όχι, δημοσιογράφος. Ρουφιάνος ή και φαίνες, θα πει στον Νίκο Ρουφιάνο. Δεύτερο. Άντε, βρε, μαλαρόκο. Άντρε βλάκα θα μου πεις εμένα, είναι ο παδός του ΠΑΟΚ από τότε που τον ξέρω εδώ και 40 χρόνια. Εντάξει, το αν έχει κάποιο πρόβλημα με κάποιον είναι δικό τους θέμα να το λύσουνε. Και εδώ δεν ψάχνουμε ούτε για δικηγόρους ούτε για αλήτες. Κατάλαβες, Καραγκιόζη? Εσύ τι είσαι, γκόμενα του Ζαζαρά τώρα δηλαδή? Εγώ δεν είμαι γκόμενα κανένας. Δεν είμαι γκόμενα κανένα. Τον έβγαλε ο παδό του Ολυμπιακού, ναι, και πράγματα τα οποία δεν υφίστανται. Δεν υπάρχουν. Σιγά, αυτοί που παίρνουν το πληκτρολόγιο και κάνουν. Άλλο. Άσε άλλο. Άλλο αυτό. Άσε, αν θέλει να πάρει, έχει εκπομπή. Άσε, ρε, κόκκινε. Έχει μικρόφωνο. Άσε, ρε, καλά, σε μένα δεν θα ρουφιανεύουν κανέναν. Σε μένα παίρνετε. Άσε, σε μένα δεν θα ρουφιανεύετε κανέναν. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Άιντε τώρα, μιλά και εσύ, φαλακρή κάλτσα. Το ότι δεν γουστάρει τον Καμόρα. Εγώ τον Καμόρα. Ναι. Και ότι. Ναι, είναι γνωστό. Δεν το γουστάρω. Δεν το γουστάρω. Ποιο τον έφερε τον Καμόρα? Βράσε ποιο τον έφερε. Ποιο τον έφερε τον Καμόρα? Δεν τον γουστάρει τον Καμόρα. Γιατί να μην τον γουστάρει? Δεν το συμπαθεί. Γιατί? Το ζηλεύει, ξέρω εγώ. Γιατί να ζηλεύει? Τι να ξέρω. Τι έχω να ζηλεύει? Πάμε, πα και κάνει υποστήριξη του άλλου. Τέτοιο μαλάκα είσαι. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Δεν κατάλαβε κανένα. Καλησπέρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Για να γυρνάει το μυαλό πρέπει να έχει. Πάμε επόμενη γραμμή. Άιντε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά εσεί. Καλά, μια χαρά. Για να μην στα πω το διάλειμμα δηλαδή, στα λέω στον αέρα. Έλα, ναι. Άσε λίγο εκεί τον Batman τώρα, τον υπερασπιστή όλο, ρε. Άντε, να μιλήσουμε λίγο για μπάλα. Πρώτον, αν υπήρχε αστυνομία ποδοσφαίρου, κόκκινο θα ήταν ισόβια. Ποιο κοίτσουνε κάτι? Στον τελικό δεν έπαιξε αμυντικό χάφρε και φάγαμε τέσσερα το βάζελο. Δεν μου λες τι θα ήμουν? Ισόβια θα ήσουν, φίλε. Ισόβια. Άμα υπήρχε αστυνομία ποδοσφαίρου. Με έχουν έρθει δύο μηνύματα από έναν προπονητή του και από έναν συμπαίκτη του, ο οποίος μέχρι να παίξει την πρώτη ομάδα ήταν το δεκάρι του ΠΑΟΚ. Το ξέρεις? Άπαλ είναι γι' αυτό. Ο προπονητής του. Ο Κίτσιους στα μικρά έπαιζε αμυντικό χαφ και μεγαλώνοντας τον κάναν δεξί μπακ. Άντε, μπράβο. Έπαιξε στο δεκάρι τελικό. Δεκάρι έπαιζε, έι. Εντάξει, έγινε. Σαν άντες που έπαιξε στον τελικό με τον Παναθηναϊκό. Προπονητής του και συμπαίκτης του μου στείλαν μήνυμα.
Δεκάρι έπαιζε. Τον έβαλε ο κόκκινος δεκάρι στον ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Τώρα μου το στείλαν και μου λένε επειδή σε κράζουν. Να ξέρεις ότι έπαιζε δεκάρι στα μικρά. Αυτό σε λέει να σε συλλάβει η αστυνομία. Κατάλαβες. Κατάλαβες γιατί το λέει. Τον χρησιμοποιούσαν σαν δεκάρι. Εσύ που κάνεις τον πονηρό. Εσύ που κάνεις τον πονηρό λοιπόν, μάθε ότι έπαιζε δεκάρι εκεί. Ναι, ωραία ρε φίλε, εγώ είμαι άμπαλος τότε, εντάξει, εμένα θα συλλάβει η αστυνομία, η μισή Ελλάδα το βλέπει αυτό. Εμείς θα πούμε ότι ο Κίτσου είναι δεκάρι, εντάξει, μπορεί να παίξει δεκάρι ο Κίτσου. Άμα ήταν ο Κίτσου και αυτό το πολυεργαλείο δηλαδή, θα έπρεπε τώρα να έχει πάρει μεταγραφή 5 εκατομμύρια ευρώ στην Ευρώπη. Μπορεί να παίξει δεκάρι, αμυντικό χάρ, δεξί, μπάκ, αριστερό, μπάκ, όλο μπορεί να τα παίξει. Αυτό το ψέμα με τα ετόπουλα του ΠΑΟΚ που κάνουμε, γιατί με παοξή, όλα τα ετόπουλα του ΠΑΟΚ τα έχει πιάνει Μιστακίδη, Πέλκα, Κάτσε, Κίτσου, Κωνσταντινίδη. Όλοι είναι άμα τους δεις ένα 40, 50 κιλά, όλοι στα δύσκολα τρέμουν τα ποδαράκια τους και εμείς λέμε για τα ετόπουλα του ΠΑΟΚ. Τρία ετόπουλα έβγαλε ο ΠΑΟΚ. Σταφυλίδη, τον Σαλπιγκίδη και τον Κλάους. Και τον Κλάους είχε τα καθεκταράς το και το Σαλπιγκίδη, προδότη το λέτε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σου λέω ότι έκανε ο Σαλπιγκίδης. Ρε προδότη το λέτε. Ρε άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σου καριέρα έκανε ο Σαλπιγκίδης, δε φίλε. Είναι, είναι προδότης ή δεν είναι. Ο Σαλπιγκίδης, όχι, δεν είναι προδότης, φίλε. Γεια σου, φίλε. Στρίβεις, αλλά σε κάποια θέματα έχεις κολλήματα. Τελευταίος. Για το ημίωρο. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ δεν πήρα για τίποτα για μπάλα. Μετά την έξοδο από Ευκαρπία πηγαίνοντας ανατολικά, στο περιφερειακό έχει γίνει ένα τύχημα, νομίζω. Εγώ είμαι από την άλλη μεριά. Άλλο νομίζω. Αν πήρες να δώσεις μια πληροφόρηση. Όχι, για το ατύχημα δεν ξέρω αν έχει γίνει. Ξέρω πάντως ότι τα αυτοκίνητα έχουν μπλοκάρει. Αυτό εννοώ. Μπράβο. Δεν ξέρω αν είναι ατύχημα ή να δώσουμε σωστή πληροφορία. Δηλαδή, τα αυτοκίνητα τα οποία ανεβαίνουν την καρδία να έχουν το νου τους, γιατί σε ποιο ύψος αρχίζουν και κολλάνε. Μετά την Ευκαρπία, την έξοδο της Ευκαρπίας, πήγε κοντά στο Παπαγεωργείο. Κοντά, εκεί, όπως λέμε, κοντά στο Παπαγεωργείο, όπως λέμε το Παπαγεωργείο. Με κατεύθυνση προς Καλαμάτα, ανατολικά. Οκ. Okay. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Λοιπόν, να πάρει το διάλειμμα και επανερχόμαστε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Χειμώνας σημαίνει Mediterranean Cosmos. Με εκπτώσεις έως 60% σε πάνω από 6.000 επώνυμα brands. Κερδίστε επιπλέον των εκπτώσεων 10% της αξίας των αγορών σας με την πιστωτική κάρτα Yes Visa από τη Eurobank στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έως 28 Φεβρουαρίου. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Πάνω από 200 καταστήματα, 32 καφέ και εστιατόρια και 11 κινηματογραφικές αίθουσες. Τι κοιτάς, αυτοκίνητο? Ναι, θέλω κάτι αξιόπιστο. Γιατί με αυτά που διαθέτω, μάλλον θα το κρατήσω για μια ζωή. Αν θέλεις αυτοκίνητο για μια ζωή, θέλεις Honda. Γιατί τώρα η Honda σου δίνει 5 χρόνια δωρεάν εγγύηση, σέρβις, οδική βοήθεια και νέες μειωμένες τιμές σε όλα τα μοντέλα. Θέλω Honda τώρα. Με τη Honda όλα είναι δυνατά. Νίκο, τι μπαταρία φορά στο αμάξι? Α, καλώς ήρθες στο κλαμπ. Ποιο κλαμπ? Στάνταρ κλαμπ, φιλαράκι μου. Γιατί στάνταρ φοράω στο αυτοκίνητο, στάνταρ και στο μηχανάκι. Στάνταρ και στο UPS, αλλά και παντού στάνταρ θα φοράω. Γιατί? Γιατί στάνταρ φοράμε όλοι. Εκτός από εσένα. Ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Άντρες, γυναίκες, παπάδες, καστανάδες, καφετζίδες, ταξιτζίδες, μηχανόβοι, αγρότες, κυνηγοί, αλλοδαποί, καλικέριδες, γιατροί. Αλλά και η Μαρία που δεν ξέρει τι είναι μπαταρία. Και αυτή στάνταρ φοράει. Στάνταρ. Τρία καταστήματα στην πόλη και ένα τηλέφωνο 2310-523-014. Θες μπαταρία? Πας στάνταρ. Αυτό που κάνει τα καταστήματα Φορολά συναγώνιστα είναι οι χαμηλές τιμές. Ο τέλειος καφές εννοείται. Το χαμογελαστό προσωπικό. Βρίσκω πάντα ό,τι χρειάζομαι. Οι καθημερινές προσφορές τους. Καταστήματα Φορολά. Εσείς μας αγαπήσατε για χίλιους λόγους και εμείς θα συνεχίσουμε να βρίσκουμε νέους τρόπους να σας προσφέρουμε ό,τι επιθυμείτε στις τιμές που ονειρεύεστε. Φορολά Stores. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές.
Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Παντρεύεστε? Βάλτε την αναγγελία του γάμου σας μόνο με 14 ευρώ στη Metrospor. Παραλαβή κάθε μέρα Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6Γ στα Κωνσταντινουπολίτικα και ηλεκτρονικά στο pablis.com. Τηλέφωνο αγγελιών 2310-900-360. Οχ, πάρε μπρος, σε παρακαλώ. Μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Χειμώνας σημαίνει Mediterranean Cosmos με εκπτώσεις έως 60% σε πάνω από 6.000 επώνυμα brands. Κερδίστε επιπλέον των εκπτώσεων 10% της αξίας των αγορών σας με την πιστωτική κάρτα Yes Visa από τη Eurobank στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έως 28 Φεβρουαρίου. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Πάνω από 200 καταστήματα, 32 καφέ και εστιατόρια και 11 κινηματογραφικές αίθουσες. Τι κοιτάς, αυτοκίνητο? Ναι, θέλω κάτι αξιόπιστο. Γιατί με αυτά που διαθέτω, μάλλον θα το κρατήσω για μια ζωή. Αν θέλεις αυτοκίνητο για μια ζωή, θέλεις Honda. Γιατί τώρα η Honda σου δίνει 5 χρόνια δωρεάν εγγύηση, σέρβις, οδική βοήθεια και νέες μειωμένες τιμές σε όλα τα μοντέλα. Θέλω Honda τώρα. Με τη Honda όλα είναι δυνατά. Νίκο, τι μπαταρία φορά στο αμάξι? Α, καλώς ήρθες στο κλαμπ. Ποιο κλαμπ? Στάνταρ κλαμπ, φιλαράκι μου. Γιατί στάνταρ φοράω στο αυτοκίνητο, στάνταρ και στο μηχανάκι. Στάνταρ και στο UPS, αλλά και παντού στάνταρ θα φοράω. Γιατί? Γιατί στάνταρ φοράμε όλοι. Εκτός από εσένα. Ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Άντρες, γυναίκες, παπάδες, καστανάδες, καφετζίδες, ταξιτζίδες, μηχανόβοι, αγρότες, κυνηγοί, αλλοδαποί, καλικέριδες, γιατροί. Αλλά και η Μαρία που δεν ξέρει τι είναι μπαταρία. Και αυτή στάνταρ φοράει. Στάνταρ. Τρία καταστήματα στην πόλη και ένα τηλέφωνο. 2310-523-014. Θες μπαταρία? Πα στάνταρ. Αυτό που κάνει τα καταστήματα Φορόλα συναγώνιστα είναι οι χαμηλές τιμές. Ο τέλειος καφές εννοείται. Το χαμογελαστό προσωπικό. Βρίσκω πάντα ό,τι χρειάζομαι. Οι καθημερινές προσφορές τους. Καταστήματα Φορόλ. Εσείς μας αγαπήσατε για χίλιους λόγους και εμείς θα συνεχίσουμε να βρίσκουμε νέους τρόπους να σας προσφέρουμε ό,τι επιθυμείτε στις τιμές που ονειρεύεστε. Φορόλ Stores. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210.
Πίτσα. Πεπερώνι. Πεινάς, έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύχριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς, deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη Σίγμα Κενή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη Σίγμα Κενή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθη Σίγμα Κενή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Παντρεύεστε? Βάλτε την αναγγελία του γάμου σας μόνο με 14 ευρώ στη Μέτροσπορ. Παραλαβή κάθε μέρα Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γάμα στα Κωνσταντινουπολίτικα και ηλεκτρονικά στο pablis.com. Τηλέφωνο αγγελιών 2310-900-360. Μετρόπολης 95,5. Ο αγώνας αρχίζει εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε για άλλα 20 περίπου λεπτά. 9.55 γίνω το μήνυμα στο 54.340. 90. Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Λέω το στοίχημα, διαβάζω μηνύματα και πάμε στον κόσμο. 7.73 Μπεϊτάρ, Τελαβίβ, Ραμλά, Ιρώνη Νεσχέρ, 2-0 στο 41ο λεπτό. Τι πρωτάθλημα είναι αυτό? Β' Ισραήλ, 7.76 Μακάμπι Ναζαρέτ, Χάποελ Ραμάτ Γκαν, 2-2. Συγγνώμη, η Ναζαρέτ είναι Β' Εθνική? Ναι. Καλά, εκεί γεννήθηκε ο Χριστός. 7.77 Μακάμπι Νετάνια, Χάποελ Ναζαρέτ Ελίτ, 3-0. Χάκου η Ναζαρέτ Β' Εθνική. Λοιπόν, Ρεγκασμά Πόπινε, έτσι το είπες εσύ. Πόπινε. Ναι. Ναι. Σε λέει στην Ευκαρπία έχει κολλητεί ο δρόμος και εσύ λες όσοι κινούνται στην καρδία. Έχει κολλήσει ο δρόμος, είπε. Να πω πόσο άσχετος είσαι. Ένα Citroën, ο Κωνσταντινίδης έστειλε ένα μήνυμα. Δεν μισό λεπτό, θα διαβάσω το τώρα, μπράβο. Ο Γιώργος. Για να ενημερώσουμε, ο Κώστας. Ο Κώστας. Μας ενημερώνει ότι είναι, απάνω, ναι. Είναι στο ύψος Παπα-Νικολάου, ανατολικά προς δυτικά, μινιβάν με Citroën, απλά χρειάζεται υπομονή. Αλλά βέβαια εντάξει. Εμείς ευχαριστούμε για το ευρουλάκι σου, όπου μπήκε στον κόπο να απαντήσεις. Ποιος, το παλικάρι? Ο 136, όχι ρε φίλε, για να με χαρακτηρίσει. Καλά κάνει. Λοιπόν, δηλαδή αν βγουν στο σφυρί Χατζη Ισαΐας και Βαρέλα θα τρέξουν όλοι στο Χατζή. Για τώρα λέει μια χαρά είναι ο Βαρέλα. Όσο για τον Περέιρα, έλεος. Παιδιά, έλεος. Ο Βαρέλα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα, ο Παοξής που ξέρει μπάλα, λέει αμάν θα γίνει το λάθος. Όταν πάει πάνω του χαμηλά, όποιος πάει ένας μέναν, τριπλάρι κάνει ράνι, λες αμάν θα με κάνει μπέναλτι. Πάρει την μπάλα, θα κάνει την πρώτη πάσα, λίγο να πιέσουν οι αντίπαλοι, αμάν θα πει ο Παοξής, θα γίνει το λάθος. Παιδιά, κι άλλο ένα κάτσε, θέμα. Κάτσε ρε παιδί μου, να σου πω και το άλλο. Πες ότι βγαίνει ο μπακ, ένα παράδειγμα και τελειώσαμε. Βγαίνει ο μπακ, ο δεξής, παίζει ο Κίτσου και παίζει ο Μάτος. Και μας τρώνε στην αντεπίδεση. Και πάει μπάλα δεξιά. Και πάει να κλείσει, ξέρω εγώ, Βαρέλα να παίξει ένας μέρας με τον εξτρέμ. Ναι. Δεν υπάρχει ελπίδα. Ωραία. Βαρύσει. Παιδιά, λέει άλλο ένα θέμα. Χρόνια πολλά στους όλους τους ψηφοφόρους που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Έχει φτιάστα για τα 2 χρόνια επιτυχίας. Ραπ, μήπως παίζει να βρούμε καμιά πρόσκληση να πάμε να φάμε. Λοιπόν, ακούστε κάτι, γιατί εγώ είμαι ουδέτερος. Οι αριστεροί θέλαν να πάρουν την κυβέρνηση πολλά χρόνια. Τότε με το βουνό, με ιστορίες κτλ. Το ότι θα κάνουν 2 χρόνια εξουσίας, δεν πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι, επειδή ας πούμε οι συντάξεις κτλ. Δεν τα έφαγε τα λεφτά ο Τσίπρας. Ούτε η. Απλά βάζει την ταφόπλακα. Περίμενε, ρε κόκκινε, περίμενε. Το ότι είπε ψέματα για να πάρει την εξουσία είναι ψεύτης, ωραία. Αλλά δεν έχει φάει τα λεφτά τόσα χρόνια ο Τσίπρας στα 37 του και οι υπουργοί του κτλ. Δεν έχει κανέναν μέσα ο οποίος να εμπλέκεται με τέτοια. Ας τους δώσουμε. Εγώ ήθελα τον Βαρουφάκη επάνω. Τον ήθελα, τον φάγανε κακώς.
Τέλος πάντων, εγώ θέλω την αριστερά 10 χρόνια στο κεφάλι μου για να κάνω αποτίμηση. Με ένα χρόνο, δύο και να τον φάω, να έρθουν οι άλλοι κτλ. Γιατί να τον φάω από τώρα. Πάντως, ο Τζατζαρά σα λούζει σαν Μετρόπολη και από ό,τι ξέρω έχει ένα κόμπλεξ με τον Κωστή. Λέω 845. Ο Τζατζαρά θέλει να γυρίσει πίσω στο Μετρόπολη πιθανόν και δεν ξέρω τι κάνει. Το ότι αυρίζει εμένα, α έρθει μπροστά μου να με βρει. Φίλε, το Facebook α βρίζει. Το διαβάζω εντάξει, με αφορμή το προηγούμενο. Εντάξει, θα ασχοληθώ εγώ με λοιπόν, τον Τζατζαρά όταν βρεθούμε. Δεν κρίνουμε εμεί από αυτό το μικρόφωνο, δεν κρίνουμε κανέναν ο οποίο δεν είναι στην άλλη άκρη τη γραμμή να απαντήσει. Όχι, ρε κόκκινε. Ένα κάρο κόσμο κρίνουμε. Τι θα πει δεν κρίνουμε. Όχι, για συναδέλφους μιλάμε. Τι, γιατί για συναδέλφους, τι είναι συναδέλφους. Για συναδέλφους μιλάμε. Γιατί δεν ασχολούμαστε. Α, δεν ασχολούμαστε με το. Ναι, 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 σωστό. Σωστό. Ναι, όταν είναι απέναντι, έχουμε να πούμε ό,τι έχουμε να πούμε. Και όταν μαλώνουμε, μαλώνουμε. Όχι από το Facebook. Face to face. Face to face. Όχι, να βγει τώρα εσύ και να λέω ότι ήταν Ρουφιάνο ο Νίκο και έτσι. Πάρ τον ίδιο και πέστα. Αυτά είναι γυναικουλίστικα πράγματα. Όχι σε εμά. Άστε τα. Αυτά τώρα με το Facebook έχει αλλοιωθεί το αντρικό DNA. Πετάει ο ένας μια φωτογραφία, πετάει ο άλλος ένα αυτό, γράφει ο άλλος εκείνο, τι να κάνουμε. Δεν διαβάζω το επίθετο. Κόκκινη λέει κολλητός στελάκι, με δεκάρι έπαιζε κατά κύριο λόγο, μέχρι και center four έχει παίξει. Άσους να λένε. Και βλέπω ότι έπαιζε μπάλο το παλικάρι, δεν την λέει έτσι. Παιδιά, ο Κίτσιου στον ΠΑΟΚ αυτόν μπορεί να αναδειχθεί, να τον βάλει σε 3-5-2 ο Ίβιτς, με τρία στόπερ, όχι το Βαρέλα τρίτο, το Χατζή Σαΐα. Ή έναν άλλον. Δεν μ' αρέσει ο Βαρέλα. Κόκκινο. Πάκασε λίγο. Το Μάτος Χαφ, κεντρικό, και να βγαίνει από τα δεξιά για να πάρει όλη την πλευρά ο Κίτσιου. Ο Κίτσιου στα μαρκαρίσματα θέλει δουλειά από εδώ μέχρι το Κορτιάκι. Εγώ θέλω να δω κάποια στιγμή να παίζουν Μάτος με Κίτσιου στη δεξιά πλευρά. Με Μάτος. Backup του Κίτσιου. Γιατί είναι καλύτερο ο Μάτος αναστατικά. Δεν κατάλαβα, κόκκινε, τι είπες τώρα. Στην πλευρά θέλω να δω Μάτος, δεξί back. Ναι. Και δεξιά εξτρέμ Κίτσιου. Τι λένε φίλε, και να μείνω Τζάλμα Κάμπος έξω, έτσι. Να μείνει έξω αυτό. Από το να βλέπω τον Τζάλμα Κάμπος να μου κάνει τα κουνάκια, μήπως βάλει γκολ. Ναι. Το προτιμώ. Προτιμώ στον Κίτσιου. Κόκκινο κούρο δηλαδή, θα μείνει. Δηλαδή ο Πάοκ του Σαββίδη. Να το δοκιμάσει, ρε. Θα έχει εξτρέμ τον Κίτσιου. Τι άποτα. Κόκκινο κούρο θα μείνει στον Ερακλή. Ρε, εσύ, ο Ερακλή θα μείνει κατηγορία, λέμε. Για τον κούρο συζητάμε. Πάμε ρε στον κόσμο. Ο κούρο τρώει σε ένα εστιατόριο σε ένα φίλο μου, είναι απένταρο. Δεν έχει λεφτά να πληρώσει το φαγητό κάτω στην παραλία. Έχει πολύ καλό παιδί και καλός αθλητής. Εξαιρετικός. Απένταρ είναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Κούρος. Και εμένα μου αρέσει. Ωραίος είναι. Παρακαλώ. Πάμε, ναι. Ορίστε. Έλα ρε Αλάνια. Κλείστονα. Γιατί. Γιατί βρίζει. Δεν θα βρίζει, Βεράλ. Από μένα έχει κοροχάρτη. Δεν βρίζω ξανά. Δεν βρίζω. Δύο εβδομάδες θα τρως φακές. Θα βρίζεις ρε φίλε, ακούνε και μανάδες. Θα τρως φακές. Ακούνε και μανάδες στα ταξί, ακούνε και γυναίκες. Σου είπανε ρε. Δεν βρίζω, έλα μου ξέφυγαν κάτι πράγματα, τα είπα. Πες μας τώρα, Γιαννίνα ΠΑΟΚ, πώς το βλέπεις. Γιαννίνα. Ναι. Διπλό! Από εδώ μέχρι τη λίμνη. Διπλό. Θα το παίξεις. Ναι. Βρε, εγώ βάλει το Σεϊσέντο και αυτός έχει βάλει το κόρτομα τώρα, πλάκα μα. Έχει κάτι βατράχια λέει, άμα βουλιάξουμε και... Τώρα τα βάλαμε, τα αυτοκίνητά μας βάλαμε. Άσχετα τα αυτοκίνητά μας κάνουν 50 ευρώ το καθένα. Αυτό είναι άλλο. Κώστα, λέγε ρε, Κώστα, πες και εσύ. Κώστα, λέγε. Πες και εσύ ρε, τι θα παίξουμε, Γιαννίνα ΠΑΟΚ. Ρε, είσαι τρελός. Τι ερώτηση είναι αυτό. Γιαννίνα ΠΑΟΚ. Καταρχήν είναι πας. Δεν με νοιάζει, εγώ Γιαννίνα το ξέρω. Καλά, η Μανίνα, μάλλον Μανίνα διάβαζε. Λοιπόν, παίξε το διπλό από εδώ μέχρι τα Γιάννα διπλό είναι. Συμφωνώ και εγώ με τον κόκκινο. Okay. Αν δεν βγει αυτό διπλό, τη Δευτέρα μην τη χάσετε την εκπομπή. Μάλλον την Τρίτη, γιατί τη Δευτέρα παίζουμε. Φιλαράκι, γιατί θέλω να παίξω το τρακτέρ για αυτό. Ποιο, για ένα τρακτέρ κάνεις εσύ, σιγά. Θα παίξω το τρακτέρ. Εσύ έχεις μπάρμα, δεν έχεις πρόβλημα, εντάξει. Άντε, γεια. Σήμερα είσαι συνετός και δεν έβριζες. Πάμε επόμενος κύριος, ναι. Συνετός και θα παίξει το τρακτέρ. Καλησπέρα. Δηλαδή ήταν ασύνετος ή τάπεζε. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Πέσανε οι υπόλοιποι. Πέσανε για κάνα δεκάλεπτο μπορούμε να πάρουμε κι άλλοι. Ναι, άλλους δύο. Έλα φίλε, ναι. Ο Πυγμάχος Σαραντάρης. Πυγμάχος. Ο Σαραντάρης. Σαραντάρης Πυγμάχος. Μέχρι τι ηλικία πρέπει κάποιος να παίζει. Όσο αντέ... Μπορείς να παίζεις μέχρι το 80 μα θες. Όχι, αν μπορείς. Προπόνηση να κάνεις. Όχι να κατεβαίνεις αγώνες, να κάνεις προπόνηση. Ναι. Λοιπόν, ο ένας είπε ότι ο Βαρέλα είναι γρήγορος. Ναι. Ο άλλος πήρε και είπε ότι είναι μια χαρά. Λοιπόν, ποιος Βαρέλα, ρε. Είστε σοβαρέ. Ο παίχτης είναι στατικός, επειδή έχω κάτσει σε τρεις αγώνες την 4 και κάθομαι και κοιτάζω μόνο τον Βαρέλα, είναι στατικός και όταν αποφασίζει να τρέξει,
περπατάει. Αυτούς που βγάζει ο ίδιος να κάνουν από θεραπεία στις ένας των αγώνων πηγαίνουν πιο γρήγορα από τον Βαρέλα. Και θα μου πείτε για τον Βαρέλα που έχετε κάνει τον πάω ξανά μου, τόσο τον έχει μικρύνει τόσο πολύ με τα κολλήματα τώρα του Ίβιτς. Αφήνει έξω τον Περέγγι, με βάζει μέσα τον Κλάους και τον Κουλούρη επειδή δεν έχει συμπαίχτη και τον άλλο στην ΚΑΠΑ20. Έχετε κάνει την ομάδα σε τα μούτρα σας. Άντε γιατί μου φαίνεται θα πάμε σε τον Προπονητή, θα κλείσουν τα κροσέ και τα... Και τα άπρεκα εκεί πέρα. Ωραία τα άπρεκα και τα κροσέ. Δείτε λίγο ποδόσφαιρο. Παγλαμάδες. Άντε γεια. Γεια χαρά. Εντάξει. Δεν είναι λίγο αψίζει γιατί η προπόνηση που κάνει είναι εκρηκτική. Ας φάσω 2-3-5, μπαμ, 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 κλείτσου βάρα. Είναι 40 χρονών. Σαραντάρης αυτός. Ζάχαρη. Τον έχεις δει. Τον ακούω. Επειδή τον ακούς. Τον ακούω τι είναι, πεθαμένος είναι. 40 χρονών, γυμνάζεται, κάνει ράνι, βλέπει μπάλα από την 4, μελετάει. Βλέπει τον παίκτη ξεχωριστά τον καθένα, ζωντανότατος άνθρωπος. Τι να πω εγώ τώρα. Ζωντανότατο, σαραντάρης. Τι. Ζωντανότατο. Μείωσε η Χάποελ Ναζράτ Ελίτ σε 3-1. Τι λέει, στο 7-77. Η Μακάμπι Νετάνια παίζει με παίκτη λιγότερο. Από 3-0 το έκανε 3-1. Μπορεί να γίνει κανένα ανατροπή τώρα. Το παίξε να λες. Πού να ξέρω τι. Στη Βιθλέμ, εκεί παίζουν και εκεί στη Βιθλέμ. Υπάρχει, εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει κάτι. Πρακτορείο ο Ιούδας. Όχι, όχι, περίμενε. Πάρε γράμμα. Τι είπε. Θα με στείλει στον αέρα αυτός. Πρακτορείο ο Ιούδας. Για 30 αργή. 30 αργύρια. Εδώ μπορείτε να οικονομήσετε και με 30 αργύρια. Ναι. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Για αυτούς που χάνουν το στοίχημα δώρα η κρεμάλ. Ναι. Καλησπέρα Αριάννος από Αθήνα, τι κάνουμε. Καλά Θόδωρε θα πνιγώ. Πρακτορείο προπόλου. Νερό. Τι νερό δεν σας δω. Μας έχει πρίξει. Η Βιθλέμ παίζει λέει με την Ναζαρέτ και η Ιερουσαλήμ. Όχι. Στα παντελόνια που φοράς ήρθαν δύο μήνυματα που ζητάνε να λέω το στοίχημα. Ναι αυτό αλήθεια. Φαντάσου τώρα τον Έλληνα τι δηλαδή, κουμαρτζής να είναι. Άμα ήρθαν δύο μηνύματα. Άκου τώρα. Τουλάχιστον 200 ενδιαφέρονται για το στοίχημα. Έτσι. Θα μπεις ακούν και άλλες 200.000. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Σωστό. Λέγε από την Αθήνα. Εγώ δεν είπα νούμερο Γερακλήδης. Ο διπλανός μου βγάζει γλωσσίτσα. Συμμερίζεσαι τις απόψεις σου. Τις απόψεις του διπλανού. Ναι. Για 300.000 και για 50.000. Ότι η ομάδα του Πύραυλου έχει 50.000 λαό, αυτό είναι γνωστό. Και του Άρη έχει 300. 300 έχει μόνο πασχηδικούς. Μάλιστα. Οκ. Θα σε στρώσω και εσένα από κοντά. Ερώτηση στον κόκκινο. Η Ηρακλειδής στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή μαζί με τους φοιτητές από την Αθήνα, αν τους μετρήσεις ποιοι είναι περισσότεροι, οι Ολυμπιακοί ή η Ηρακλειδής? Εδώ είναι το πονεμένο ερώτημα για τον Γρηγόρη Κόκκινο. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα που μιλάμε και που ζούμε και αναπνέουμε, πιο πολλοί είναι οι Ολυμπιακοί ή η Ηρακλειδής? Πόσοι είναι οι φοιτητές? Χίλιοι φοιτητές, 2.000, 3, πόσοι είναι οι Ολυμπιακοί? Ραπτόπουλα, ο παλιός. Πες το. Πόσα φαγάδικα μπορεί να έχει η πόλη? Οι τελιβεράδες που έχουν αυτά τα φακάδικα είναι πιο πολύ ή Ηρακλήδης? Άκου να δεις. Άκου το κόκκινο. Πήρε ύφος. Κακόμοιρο. Έλα βρε μεταταξί βρε τώρα. Κύριε Ανδρώνη αυτό το κόκκινο τι τον θες στην εκπομπή? Ούτε δημοσιογράφος είναι σωστό ούτε τίποτα έχει. Αλητεία. Ραπτόπουλε. Αλητεία. Κλείσαν το κανάλι 29. Αλητεία. Λέγε φίλε. Ραπτόπουλε, τώρα εντάξει, να ξαπαρίσω λίγο τον Γκάζι στον Γρηγόρη. Εγώ θέλω να πω λίγο για σένα. Εσύ είπες, δεν είπα εγώ, η Αριανή είναι 300 και η Ηρακλήδης είναι 50. Άμα είναι έτσι τα νούμερα, γιατί αφιερώνεις 20 λεπτά για τον Ηρακλή για τον Άρη, μιλάς μισό λεπτά για τον Παρτολίνη? Έχω δίπλα μου οπαδό. Ρε φίλε, εδώ γίνεται σε αυτή την αγωνιστική, μπορεί να είναι μία από τις πιο κρίσιμες για την άνοδο, το έχεις αντιληφθεί? Πού ρε, στον Αχαρναϊκό που έχουν να φάνε εδώ και δύο χρόνια. Λοιπόν, ένα όχι για το μάτς, το λέω εγώ. Άσο ημίχρονο, διπλό τελικό. Είναι όφυλα μία το άλλο. Χι. Και λοιπόν. Δεν είναι κρίσιμο για την άνοδο. Χι. Ρε εσύ. Μπορεί να κερδίσει και όφυλα ένα μηδέν. Καταρχήν, η Λαμία θα πάρει όλα τα εντός. Για να τελειώνουμε. Κάτσε ναι. Να μάθουμε. Μόνο με Άρη μπορεί να κάνει γκέλα ή με Απόλλων δεν ξέρω αν έπαιξε. Κάτσε να μάθουμε. Λοιπόν, εκτός δεν είναι τόσο αξιόπιστη. Δεύτερον. Ο Απόλλων έχει καλύτερη ομάδα από τη Λαμία. Για μένα. Ναι. Ο Απόλλων, ναι. Αλλά δεν έχει στήριξη γιατί δεν τον γουστάρει ο μεγάλος τον Απόλλωνα.
Άσε τι λέει ο Φαλακρός. Μάλιστα. Ωραία. Δεν τον γουστάρει τον Απόλλωνα. Ό,τι κάνει ο Μύρο είναι εκεί. Ό,τι κάνει ο Άρης. Ο Άρης λίγο αν βελτιωθεί. Λίγο αν βελτιωθεί. Σε δύο μήνες θα είναι πρώτος. Και γι' αυτό που σας ρώτησα χθες. Το ξαναλέω. Δεν κατακρίνω καμία πρόσληψη σε οποιοδήποτε δήμο. Το θέμα ποιο είναι. Πες μου ρε Γρηγόρη ειλικρινά. Άμα παίχτης του Άρη διοριζόταν στο Δήμο Θεσσαλονίκης, τι θα έλεγε η Φαλακρή κάποια δίπλα σου? Θα τσίριζε. Δεν θα τσίριζε. Θα τσίριζε. Γιατί? Στο λέω. Στο λίγοι Αριανοί έχουν μπει στο Δήμο. Όλο ο Δήμο. Αριανοκρατούμενο. Η αλήθεια είναι. Να το. Εκεί τα τέταρτα. Έλα, σε πάρω από το χέρι τώρα. Τα τρία τέταρτα του έβαλε ο Σταμάτης Καραμαλή. Α, σε πάω τώρα για να σου χαρεμένο τώρα καθάρι. Συγχωρεμένο. Έβαζε του σουπεράδε για να μην τον βρίζουν. Να. Όχι γι' αυτό. Γιατί. Σταμάτη ήταν κύριο. Σε παρακαλώ. Τι ήταν? Κύριο. Δεν είπα εγώ ότι δεν ήταν κύριο. Αλλά είπα του έβαζε για να μην τον βρίζουν. Τρομερό, εκπαιδευτικό και ωραίο άνθρωπο. Βρε, είπα παρακαλώ. Εγώ τίποτα από όλα αυτά. Ο άνθρωπο του. Και άρρωστο Αριανού. Άντε πάλι. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Πόσα τετανοτεράστιοι λακαμάδε είστε. Πάρε από δύο λεπτά του ακροάτε. Τι έγινε, θα φασίσει και πώς θα γίνει εκπομπή. Ναι, ξέρω, να δεν το κλείσω καλύτερα από το μαγαζί. Ρε. Η διαχείριση του χρόνου είμαι ο καλύτερος στην Ελλάδα. Εσύ. Σε διαχείριση, σε διαχείριση χρόνου. Ναι, πάμε. Όταν κρατάς την αναπνοή σου. Ναι. Αυτό θα δοθώνται. Ναι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, κύριε. Ναι. Πήρα να ξεκαθαρίσουμε τη θέση σκούπα που λέγατε προηγουμένως. Που και οι δυο δεν την ξέρατε καλά, μάλλον. Μπορεί να είμαστε άσχετοι. Εγώ μίλησα για τη σκούπα στα στόπερ. Αυτή τη σκούπα ξέραμε τόσα χρόνια. Θα σας πω τώρα. Παλιά η τετράδα της Άντρας δεν στυνόταν όπως στείνεται τώρα. Είμαι. Δεν υπήρχε δηλαδή δεξιό στόπερ και αριστερό στόπερ. Σωστά. Υπήρχε δεξί μπακ, αριστερό μπακ και δύο σέντερ μπακ ο ένας μπροστά από τον άλλον. Ναι. Αυτό είπαμε. Στην ίδια αυτή από τον πρωτοφύλακα. Αυτό είπαμε. Ο τελευταίος παίκτης που φορούσε το νούμερο 5, αυτός ήταν ο λεγόμενος σκούπα. Ο σκούπας, ναι. Ό,τι παλιές ξέφευγαν από τους ακραίους και από το center back που έπαιζε μπροστά. Μάζευε τα σκούπα. Σκούπιζε αυτός. Ναι. Γι' αυτό ήταν η σκούπα. Έδειχνε την μπάλα όπου να είναι. Να φύγει μόνο από την περιοχή. Ναι. Λοιπόν. Αυτό ήταν ο σκούπα. Για αυτό είπα εγώ, τι είπα εγώ. Λοιπόν, εντάξει. Αυτό δεν είπα εγώ. Έχει σημασία όπως τους τοποθέτησε στη διάταξη ο κύριος. Φρε, αυτό είπα. Καλό, όχι. Κωστή πήγε να το διορθώσει, αλλά δεν το διορθώσει. Φρε, σκούπα έπεσε ο πατέρας μου 20 χρόνια. Δεν ξέρω τι είναι η σκούπα. Εντάξει. 20 χρόνια σκούπα έπεσε. Τότε λέγανε σκούπα, έπρεπε να είναι ταχύς, αλλά δεν είχε εκείνη την εποχή ταχύς αμυντικούς. Και έβλεπες, κάναν καριέρα παίχτες που βλέπανε τη φάση. Και ποιο παίρναν τις θέσεις κατάλληλες. Δεν ήταν απαραίτητα να είσαι γρήγορος. Μπράβο, να έχεις γρήγορος σε σκέψη. Να διαβάζεις τη φάση και να έχεις τη θέση που πρέπει. Έτσι. Βλέπε Μπόμπι Μουρ, βλέπε Μπεκεμπάουερ, παίχτες που καθόταν πίσω και ελέγχαν τη φάση. Ελέγχανε και πάντα. Να είστε καλά. Έγινε, γεια σας. Ρεσί 374, δεν είμαι υποχρεωμένος να διαβάζω κάποιο μήνυμα. Μπερδεύτηκες. Και το διάβασα το μήνυμα. Αυτό είναι το αστείο. Να σέβεσαι λέει τα ευρώ που στέλνουν, να διαβάζεις το μήνυμα γιατί θα μιλήσω στο εφηντή σου. Τι μήνυμα, ρε. Να με κάνει τα. Ποιο διευθυντή ρε, εσύ τι νομίζεις τώρα είσαι εσύ, καθορίζεις τις ζωές τις δικές μας, τι θες να σε βρούμε να σε πλακώσουμε στο ξύλο. Επειδή έστειλες μήνυμα. Τι θες να πάρουμε το τηλέφωνο σου και να έρθουμε απ' έξω να σε πλακώσουμε, τι θες τώρα, έστειλες μήνυμα, πρέπει να το διαβάσουμε, δεν το διαβάζουμε. Απίστευτο, δηλαδή. Παίρνω το μήνυμα σε βρίσκω. Δεν τον ενοχλούν αυτοί. Αυτοί που τον κυβερνάνε τον ενοχλεί. Στέλνει μήνυμα και το βρίσκει. Όχι, δεν το διαβάζουμε το μήνυμα. Μας λες κακά λόγια για τον κόκκινο. Το διάβασα κι όπου, φαντάζομαι να μην το διάβαζα. Εγώ θα το έπαιρνα το τηλέφωνο, θα πήγαινα στη Vodafone. Έλα, τι θα έλεγα ποιο είναι το νούμερο, ποιο είναι. Τι να ασχοληθώ. Θα πάρει από το σπίτι, εσύ είπε για μένα. Τι να ασχοληθώ. Πάρτε να πούμε. Άντε ρε, φύγω εδώ πέρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έτσι ξύγονται οι κοκκινόχοι. Ναι, άντε. Μάλιστα. Ο Ουάρντα είναι πολύ καλή μεταγραφή που έκανε, φίλε. Ποιο? Ο Ουάρντα που πήρε από τον Πανατολικό. Ναι. Πολύ καλή μεταγραφή. Έτσι λέω εγώ, μπορεί να εκτεθώ. Ναι. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Αλλά αυτό που λέει. Μάλιστα κύριε. Σοβαρέψου. Εσύ είσαι σοβαρός. Πολύ. Σοπ, από τη φωνή φαίνεται ότι είσαι καραγκιόζης. Άστον, καλός είμαι. Περίμενε ρε, κάτσε μη βρίζεις. Κάτσε φρόνημα. Δεν μου λες. Μάλιστα. Εσύ που είσαι online με τους τραπεζικούς λογαριασμούς του μπαικτών του Άρη. Ναι. Γιατί μόνο χτυπιέσαι όταν είναι απλήρωτοι. Όταν πληρώνονται γιατί δεν μιλάς. Θες την απάντηση, πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί ναι, το κακό. Και... ωραίος, ναι, ωραίος. Σταμάτα να βύχεις ρε κόκκινε κάπου. Σταμάτα ρε. Σταμάτα. Θα σε απαντήσω φίλε. Ακροαματικότητα. Σταμάτα θα. Έχεις δίκιο φίλε. Όταν δεν πληρώνονται οι παίχτες ο Διούδης δεν είναι για καφέ και δεν είναι για ποτό.
Άντε, γι' αυτό σε είπα σοβαρέψου. Γιατί δεν το γερνάει, ρε, κατάλαβες. Όταν πηγαίνει στο ζάπινγκ και δεν το γερνάει. Άκου να δεις τι κουφάλα είναι. Άμα πάει στο ζάπινγκ, άμα είναι ο μπαμπάς του Διούδη και τον κεράσει, πάει να πει σου λέει πληρώθηκε. Ναι, αυτό. Άμα δεν τον κεράσει, σου λέει απλήρωτη. Αυτό ακριβώς. Και κράζει. Είναι η Ελευσίνα. Κατάλαβες τα να που είναι. Ντροπή σα, δε. Παλιά άνθρωποι και οι δύο. Ελεηνοί άνθρωποι. Για πε, Ραρτόπουλε. Ναι, ναι. Πληρώθηκαν οι παίκτες του Άρη ή δεν πληρώθηκαν. Τώρα και μετά τον Αχαρναϊκό το διπλό που θα είναι ανατροπή, θα πληρωθούν κι άλλο. Την παλαβή κάνεις όμως, δεν το λες. Είμαι ευχαριστημένος. Δεν είπε τίποτα, εγώ δεν είχα ιδέα. Την παλαβή κάνεις, δεν το λες. Και ένα άλλο θέλω να πω. Δεν είμαι αντιπαόξης. Απλά αυτή η λαοθάλασσα του ΠΑΟΚ, εγώ βλέπω επειδή έχω τον Νόβα και το ΟΤΕ στο σπίτι. Ναι, για πες, για πες. Βλέπω τα παιδιά του ΠΑΟΚ. Οι κερκίδες της Τούμπας αρχίζουν και θυμίζουν λίγο παλατάκι. Θέλει αλλαγή. Θέλει δεν μου λες. Δεν μου λες. Περίμενε, βρε. Περίμενε. Σε πω την απάντηση, βρε. Να σε πω. Τι τηλεόραση έχεις, βρε. Πλάσμα. Πλάσμα. Πάνε αυτές πέρα. Πάρε μια 4K τώρα. Εντάξει. Πάρε μια. Full high definition να βλέπεις. Η εικόνα της Τούμπας δεν βρέει. Η τηλεόρασή σου είναι για να την πετάξει από το παράθυρο. Κοίταξε. Άκου εδώ, Άρια, ναι. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Έχει κόσμο πάω. Πάω το, και βλέπω την εικόνα της κερκίδας. Τρισιοκούκο. Μόνο σε 4K οθόνη θα τη δεις καλά. Φίλε, έχει πάει ο λαός του ΠΑΟΚ σε συλλαλητήριο. Μαζεύτηκαν Τρισιοκούκο. Κανέναν. Και στην εφημερίδα. Κανέναν είπα. Άκουα κανέναν. Και πριν 10 χρόνια. Και στην εφημερίδα κάναμε μοντάζ. Άκουε, όχι, όχι. Ζωγραφίζομαι παοξίδες για να φαίνονται πολύ. Ένα βράδυ ο Κωστής το λέει. Εσύ Κώστα που κάνεις καλές ζωγραφίες. 20 εσύ λέει. 20 ο κόκκινος. 20 ο άλλος. Γεμίσαμε τότε. Όχι, δεν θα γράφεις από 20 φορές το όνομά σου. Ούτε ο Μπρισίμ τέτοιο πράγμα. Και είχαμε κάνει καμιά 2.000 κεφάλια έτσι για πλάκα. Και λέμε τώρα βάλε 2 επί 10 20.000 κόσμου. Έτσι. Αυτός, δώσ' τον ένα λεπτό. Ναι. Ορίστε. Ναι. Χάρη στον ηχολήπτη έχετε 50 δευτερόλεπτα. Θα είναι ο χειρότερος ακροατής, άκου. Μα, ναι, μ' ακούτε. Βεβαίως. Ναι, καλησπέρα, τι κάνουμε, παιδιά. Καλά εσύ. Καλά. Ρε Γρηγόρη, τι τους αφήνεις και μας κογιονάρουνε τώρα και μιλάνε για τον κόσμο του Ηρακλή. Αγόρι μου, το πιο τρανό παράδειγμα είναι πρόπερση που Ηρακλής έπαιζε στην Πύρια Εθνική. 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 Είναι πρόπερση.